παρασκευιάτικη καλοκαιρινή ντροπή. Το ότι δεν υπάρχει ούτε μισό μήνυμα. Πραγματικά, πραγματικά. Ωραία, Σωτήρη Δασκαλάκη, τι μαγικά έκανε. Τσαμπαγάμπα από κάτω. Ωραία, κουβόταν. Έτσι πολύ, γιατί έκανε τα πολύ απαλά το χάλι. Πάρα πολύ απαλά. Και εγώ δεν μπερδεύονταν. Τα θέλει και τα κάνει. Τα θέλει και τα κάνει. Εγώ δεν πληρώνω καλά για αυτό που κάνω. Θα τον ημνήσω. Αν σου λέει θα με ημνήσετε. Δεν θέλετε, θα με ημνήσετε. Θέλετε, δεν θέλετε. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, άντε, FM και ενώνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράφει live, αποστολή στο 54526. Θα πω άλλη μια φορά. FM και ενώνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράφει live, αποστολή στο 54526. Δύο μονές προσκλήσεις για αυτά τα πριόνια. Για ένα από τα πιο βρώμικα και αλήτικα hardcore hip hop της δυτικής ακτής. Ξεκάθαρα. Γιατί ανάμεσα στον πόλεμο αυτών ανατολικής και δυτικής είμαστε ξεκάθαρα με τη δυτική ακτή. Γιατί είναι γεμάτο ποζεριά. Πολύ απλά. Από την δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Cypress Hill. Μία από τις μία πιο επιδραστικές μπάντες στα 90s, αυτού που λέμε hip hop, hardcore hip hop. Μία μπάντα με φίλους στο punk, στο metal, στο λαϊκό, στο σκυλάδικο. Αύριο το βράδυ στο χωριό μας η Cypress Hill. Απίστευτο και όμως αληθινό. Η Cypress Hill στην Θεσσαλονίκη, σε λέω, για να γευτούν και αυτοί τι θα πει αυθεντική μπουγάτσα. Δύο μονές προσκλήσεις από την Τρόικα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο δίπλα live αποστολή στο 54526. Σωτήρης Δασκαλάκης με συγκλονιστικό t-shirt σήμερα. Steve fucking McQueen. Δεν υπάρχει αυτό. King of cool. Ναι, με τη μηχανή το έχω ξανά την αίρεση. Ρε Σωτήρη, δεν σχολιάζω. Ανατρεχίλα πραγματικά. Κάπου έχω βιβλίο τον Πεταλούδα από εφημερίδα, ρε. Στο δώσω. Το πήρα από το Έθνος. Ποιο το είχε? Πεταλούδα. Ο Πεταλούδας, ναι. Το αυτοσπαστικό σε δύο βιβλία, ναι. Ναι. Οι πονηριές του Ιβάν. Για να παίρνει ο ΠΑΟΚ πρωταθλήματα. το κάνουν κι όλοι, ναι, εντάξει. Πιο πιθανό τι είναι, φίλε, πλάκα-πλάκα. Να πάρει ο Άσης πρωτάθλημα ή να δει Σάββατο βράδυ με τρία τέταρτα βερμούδα για Cypress Hill Χρήσανο Τσαλτίδη. Ο Άρης πρωτάθλημα. Ρε φίλε. Καθόλου καλό μπάσο εδώ. Χάλια τον μπάσο. Παιδιά, το κομμάτι αυτό θυμάμαι. Όχι, τι βλακίες λέω. Σπάνια περνάει εβδομάδα στη ζωή μου που να μην είμαι στο δρόμο ή στο μηχανάκι και να μην το ψιθυρίζω. Ειδικά το σημείο αυτό δεν. Πολύ σπάνια. Μπορεί και την κάθε μέρα. Από τη μέρα που το άκουσα. Λοιπόν, εσεμεσικό ξεπαρθένισμα από τον 789 είναι ο ρωμανίστα από την δυτική Αττική, ο οποίος είναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ο ρωμανίστα τελευταίες 20 μέρες. Είναι ο ρωμανίστα. Που, τουλάχιστον δεν ξέρω. Άρχιε να μην μιλάτε για εγώ αγαπώ και... για Αγγλία, αρχίζετε μάλλον. Εγώ αγαπώ και λατρεύω. Δεν ξέρω. Στο Ασλαμά το πρωινό. Ψωμί είναι η ίντρικα, βούτυρο η αριανή και μερέντα οι παοκτσίδες. Τα λεφτά μας παίρνει κάθε μέρα και τα τρώει σε αγγλίδες. Μιλάμε για ρήμα την οποία θα ζήλευαν και οι Cypress fucking Hill. Τόσο, μα τόσο απλά, αγαπητέ ρωμανίστα. Λοιπόν, ίσως και δώσουμε και ένα ακόμη live, μέχρι το διάλειμμα θα ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Κάτι άλλο, Παναγιώτη, δεν δίνουμε, νομίζω. Όχι, δεν δίνουμε. Λοιπόν, Cypress Hill αύριο βράδυ στο Fix Factory of Sound Open Air. Στον ανοιχτό χώρο, δίπλα στο λιμάνι, μέσα στο λιμάνι ουσιαστικά, εκεί που έπαιξαν και η Clutch και η BRMC προχθές και η Planet of Zeus, στον ίδιο χώρο, δύο μονές προσκλησούλες, με πρώτο με συμμετοχή από τον φίλο τον Κώστα, ο οποίος μπαίνει για το live. Καλή τύχη στην κλήρωση. Μαζί τους, opening act, ο δέκατος πίθηκος, καλημερίζουμε Άκη, τον περήφανο Καλαμαριώτη hip hopper, Καλαμαριώτη rapper, καλημέρα Άκη. Και άλλα δύο παλικάρια, τα ζητώ συγγνώμη, χιλιά συγγνώμη. Αυτός έχει σχέση με τον όροφο. Που τα ξεχνώ. Όροφο. Το μαγαζί στην Καλαμαριά. Δεν ξέρω. Παναγιώτη, sorry, δεν ξέρω φίλε. Μην δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κατάλαβε ποιο μαγαζί σου λέω. Ναι. Α, το του Ηλία. Α, Ηλία. Όχι, ρε. Όχι, το δέκατο σπίτι, όχι καμία σχέση. Α, να πηγαίνει μπορεί, δεν ξέρω. Α, εντάξει, ναι, ναι. Έλεγα μήπως είχε κάποια σχέση. Και προφανώς με τον Ηλία γνωρίζονται. Τώρα δεν ξέρω, μην πω. Τώρα μη σου πω, αν εννοείς σαν συνέτρωση τέτοια. Ναι. Μας ακούει και φορεία, ρε φίλε, το έχει κρυφό άνθρωπος. Πού είναι ο πίθηκος, ρε παιδιά, ο δέκατος. Έχουμε βγάλει εδώ πέρα. Άκη. Έχει κάτι μαϊμούδες στα λογιστικά σας. Ωραία, φίλε, φαντάζεσαι. Αυτόν βάρα, εγώ καμία σχέση. Έλα ρε, Άκη, μη στεναχωριέσαι. Εγώ, είμαι... εγώ, απλά... εγώ θα είμαι ο 13ος πίθηκος. Εγώ σε υμνώ ως ράπερ. Εσύ με την παρέα σου, έλα. Αυτός δεξιά μου, ο χοντρός με τα μουσια είναι. Εγώ καμία σχέση. Δεν είπα ούτε για μαγαζιά ούτε για τίποτα. Τι ρωτάει ο άνθρωπος στον αέρα και να πω κανένα ναι εγώ. Να μπουν μέσα να μας κάνουν να μας απείς το ξύλο. Να βαράει εφορία αυτόν και αυτός εμάς. Στα καλά καθούμενα. Απίθανα πράγματα. Ζητώ συγγνώμη, θα τα πω αργότερα. Για τα άλλα δύο παλικάρια που ανοίγουν, γιατί δεν είναι ωραίο και είναι και άδικο. Είναι από εδώ πέρα τα παιδιά και είναι πολύ άδικο. Ζητώ χιλιάδες συγγνώμη εγώ. Το ξέχασα τελείως. Λοιπόν, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα και επώνυμο.
δίπλα γράφεις live και το αποστέλεις στο 54526. Τεράστιο live. Τεράστιο live και ψιλοαδιανόητο για την Θεσσαλονίκη της κρίσης. Προφανώς η Θεσσαλονίκη, αφέρονται ξανά Μανάη Κλάτση, BRMC, Cypress Hill, έχουμε βγει από τα μνημόνια, υπάρχει μια οικονομική ευμάρεια στην πόλη και στην Κεντρική Μακεδονία γενικότερα, αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο. Όσοι θέλετε σχόλια για Cypress Hill, δεκτά, ακόμη και αν δεν πείτε για το live, έτσι, αναμνήσεις από ξενύχτια, κυρίως στα 90s, στη Θεσσαλονίκη, στα μπαρ, στα κλαμπ, και, που ακουγόταν συνέχεια κομμάτια των BMC, των, συγγνώμη, των, το Cypress Hill, με άπειρα hits. Η Cypress Hill με άπειρα hits. Μπορεί να παίξουμε, ας πούμε, δηλαδή μια μισή ώρα μόνο hits, να τα ξέρουν τα κομμάτια όλοι. Ο 2-11, μία απλή. Μπορεί αλλά να κάνει δώρο Ερνέστο, ο Τσίπρας τον Ερνέστο, το γιο του ρε παιδί μου, για Cypress Hill, κατάλαβες. Όπως έκανε ο Άκης για την, ο Κούλης για την κόρη του. Ναι, αυτό παίζει. Ναι, μπορεί στην Αθήνα να πάει ο Τσίπρας, ναι. Λες, Ο Κούλης με συγκίνησε. Ο Κούλης, ο Κυριάκος με Τεθροτάλ, με συγκίνησε. Μία απλή, αλλά ειλικρινή καλημέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή να έχουμε. Νίκος Πάοκ, ασβεστοχώρη. Ελπίζουμε ότι συνειδητοποιήσει η Μαριλίζα, έτσι, γιατί η κοπέλα παίρνει τηλέφωνο χθες για τα γυαλιά. Τα γυαλιά δικά σου. Γιατί είσαι ο μόνος που συμμετείχε στο ένα από τα δύο θεματάκια τα οποία βάλαμε ψε. Να πάμε να τα παραλάβεις. Μπορείς από σήμερα να πας σε ένα από τα τρία Opticon Express. Τρία. Τέσσερα είναι στην πόλη. Δεν συμμετέχει στη Μακεδονία Παλάς. Υπάρχει εκεί το Πριβέ και είναι κάτσε καλά. Μπουτίκ οπτικών. Σε ένα από τα άλλα τρία. Δυτικά, στη New Ευκάρπεια. Πολυτεχνίκος 3. Μπράβο, ρε Γίγαντα. Στα δικαστήρια απέναντι. 26 Οκτωβρίου 28. Και downtown, εντελώς τελείως downtown. Παύλου Μελά 272, όχι 11. Δυσφημί στον Αντώνη. Σιγά μωρέ τώρα. Φαντάζεσαι. Κάνα χαζό να πλάνε ψάχνει 272, ενώ τελειώνει, ρε φίλε. Ανεβαίνει βέβαια. Ανεβαίνει από κάτω προς τα πάνω. Πρέπει να τελειώνει στο 30 κάτι. Ναι, πολύ λίγο πρέπει. 35 ή Παύλου Μελά, νομίζω κάπου εκεί. Όλα τα μικρά ξεκινάνε από την παραλία. Όλα τα μικρά τα νούμερα. Ναι. Ό,τι είναι από τη θάλασσα ξεκινάει από κάτω. Ναι. Ό,τι ξεκινάει από το 0 πάει αντίστροφα. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, Μάρι. Μπράβο στα παγκόσμια. Κοιτάει ο Σωτήρης, τι καταλαβαίνει ο άνθρωπος, τι να πει. Σου λέει να πάω εγώ από εκεί να το φέρω από εδώ, τι να κάνει. Αυτά τις εξυπνάδες αυτές. Δεν έρχεσαι. Αχ, λοιπόν, ζητάμε από το Σωτήρη, να πάμε για λίγο χωρίς μουσική. Μη βάλεις, Σωτήρη, μη βάλεις τίποτα. Μεγάλη παράληψη δική μας, κυρίως δική μου, που δεν κάναμε καμία αναφορά στον τεράστιο και μοναδικό Μίτσο Μαυρίκη, ένα ποδοσφαιριστή σύμβολο της δεκαετίας του 80, ο οποίος έφυγε προχθές. Θεωρώ υποχρέωσή μας να διαβάσουμε και να διαβάσετε όλοι το άρθρο Παύλα Αντίο που του έκανε ο Κώστας ο Κέσαρης στο site 10. Το διάβασα. Αν το διαβάσω, έτσι, το διαβάζω, δεν είναι μεγάλο. Είχα και ύμνο Πανιωνίου κάποια στιγμή, αν θες να βάλουμε. Ναι, αν θες, κανένα πρόβλημα, μετά βάζουμε. Και όταν το διαβάζεις, να διαβάσω και το μήνυμα του Σμπέθερου. Ναι. Θες να το διαβάσεις πρώτα το μήνυμα του Σμπέθερου. Όπως θες. Θες να το διαβάσω. Ας διαβάσουμε το Κέσσαρη. Ας διαβάσουμε το Κέσσαρη. Το Κέσσαρη και μετά. Γιατί μετά θα υπάρχει πίεση. Διαβάζω το άρθρο, έτσι, του Κώστα Κέσσαρη. Ο Μίτσος Μαυρίκης δεν είναι πια εδώ. Ήθιστε να λέγεται ότι πήγε να βρει τους φίλους του. Στην προκειμένη περίπτωση, τον Μιχάλη Σταματελάτο, τους συμπαίκτες του, τον Γιάννη Γραβάνη, τον Τάκη Παπαδημητρίου, τον Γιάννη Παθιακάκη. Η ανάγκη του ανθρώπου να πιστεύει στο μετά, να ελπίζει στο αδύνατο, ότι κάτι άλλο υπάρχει εκεί ψηλά. Πού βρίσκονται, πού συναντιούνται αυτοί που φεύγουν, ενώ δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Τέλος. Οι φίλοι του στη Νέα Σμύρνη τον είχαν χάσει τον Μίτσο Προπολού. Εδώ και 10 χρόνια είχε αράξει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στον Μελιγαλά. Τελευταία είχε ταλαιπωρηθεί με τον καρκίνο. Αξιοπρεπής, χωρίς να κλαίγεται και να παραπονιέται. Πώς πας, Μίτσο? Πονάω λίγο. Κάνω κάτι ενέσεις. Θα δούμε. Κάποιες φορές με έπαιρνε τηλέφωνο για να μου πει: ωραίο τραγούδι ήταν αυτό που έβαλε σήμερα. Ο Μίτσος ήταν από τους ποδοσφαιριστές που μένουν πάντα παιδιά. Εξού και γεροντοπαλίκαρο. Με έναν μεγάλο έρωτα που δεν ήταν γραφτό να ολοκληρωθεί. Ο Μίτσος ήταν αυτό που λέμε κορίτσι. Ντροπαλός. Λιγόλογος. Διακριτικός. Δεν είχε τον τζογλανισμό του ποδοσφαιριστή. Δεν έκανε έντονη την παρουσία του. Δεν ήταν ποτέ ο αρχηγός της παρέας. Σαν επιθετικός, ούτε μαύρος ήταν, ούτε Αναστόπουλος, ούτε Σαραβάκος. Δεν είχε αυτή τη σχέση με τα δίχτυα. Ο Urban Brams, ο μεγάλος αυτός Βέλγος προπονητής που είχε φτιάξει τον Πανιόνιο της δεκαετίας του 80, είχε να το λέει.
μπροστά στην επίθεση έχω έναν τυφλό και έναν εστιατόρα. Ο τυφλός, σε εισαγωγικά, ήταν ο Τσιαντάκης, επειδή κοίταγε συνέχεια κάτω. Ο εστιατόρας, σε εισαγωγικά, ο Μαυρίκης, επειδή εκείνη την εποχή είχαν μαζί με τον Εμβολιάδη στη Νέα Σμύρνη τους Διόσκουρους. Πιάνο μπαρ. Ο Μίτσος δεν έβαλε πολλά γκολ. Παρότι σεντερφόρ δεν βγήκε ποτέ πρώτο σκόρερ. Ήταν ο μαχητής. Αυτός που ίδρωνε τη φανέλα. Ο αρχηγός. Ο πιστός στρατιώτης του Πανιωνίου. Από το 1972 δεν φόρεσε άλλη φανέλα. Ούτε καν της εθνικής ομάδας. Τελειώνοντας, ύστερα από 15 χρόνια τον Πανιώνιο, το 1987 υπέγραψε στον Οδοφοστήρα, Δέλτα Εθνική τότε. Αλλά δεν κατέβηκε ποτέ να παίξει. Ένα από τα ελάχιστα έξυπνα που μπορείς να βρεις στη Wikipedia είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον Μίτσο σαν τον καλύτερο μη διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Μαυρίκης ήταν η νεότερη ιστορία του Πανιωνίου, με συμμετοχή και στα δύο κύπελα. Το 1979 σαν ποδοσφαιριστής, το 1998 σαν team manager. Ο Μαυρίκης έφυγε στα 65. Επί της ουσίας δεν μεγάλωσε ποτέ. Είπαμε ότι ήταν από τους ποδοσφαιριστές που μένουν πάντα παιδιά, σαν να μην βγάζουν ποτέ τα κοντά παντελόνια. Κάθε φορά του έκανα το ίδιο αστείο. Όταν έβρισκα κάποιο μάτσο του Πανιωνίου που δεν αναφερόταν στη σύνθεση, τον έπαιρνα τηλέφωνο, του διάβαζα την ενδεκάδα και κατέληγα με την ίδια παρατήρηση. Ρε Μίτσο, δεν σε βάζανε να παίξεις. Πάντα το έπαιρνε στα σοβαρά και πάντα μου έδινε την ίδια απάντηση. Πρέπει να ήμουν φαντάρος ή τραυματίας. Αντίο Μίτσο. Στη μουσική επιλογή, Έλα Φιτζέραλντ, Summer Time. Δεν το είχαμε έτοιμο. Θα το κρατήσω για μια ζωή, το άρθρο του Κώστα Κέσσαρη, όπως και άλλα έχω κρατήσει. Μιλάμε για παίκτη σύμβολο της δεκαετίας του 80. Δηλαδή, από τους 2-3, που όταν λες δεκαετία 80, Έλληνας ποδοσφαιριστής, σίγουρα εγώ στο μυαλό μου φέρνω στους 3-4 Μίτσο Μαυρίκη. Πραγματικά. Και από αυτά που λέει, υπάρχει μέσα και ένας άλλος άνθρωπος εμβληματικός. Καλά, πέρα του Γιάννη τον Γραβάνη και τον Παπαδημητρίου τον Τάκη. Ο Μιχάλης Σταματελάτος. Πρόεδρος του Πανιωνίου. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πρόεδροι. Δεν πήρε άδεια. Ούτε μία μέρα. Διευθυντής τράπεζας. Δεν έλειψε ούτε μία μέρα. Σε 3 χρόνια. Και μπήκε φυλακή για τον Πανιωνίου. Για να μην φανεί το κενό. Διευθυντής τράπεζας. Δεν πήρε άδεια ούτε μία μέρα. Ο Μιχάλης Σταματελάτος, για τον Πανιώνιο. Ψυχή, σώμα, πνεύμα, αίμα, Πανιώνιος. Τεράστιος, Πανιώνιος. Τεράστιος. Λοιπόν, ο Παναγιώτης θέλει να διαβάσει το μήνυμα του SMS-ικού, το TEM, των SMS-ικών, το TEM, του Ευρωπαϊκού Ραδιοφώνου, του οπαδού του Άριος, του Σμπέθερο. Έφυγε και ο Μίτσος ο Μαυρίκης. Στα φακελάκια της Πανίνη πήγαινε πάντα πακέτο με Εμβολιάδη. Ένας-ένας αποχωρούν και μας αφήνουν κάτι Αρμάντους, Ιγκόριδες, Εμμανουέλους και άλλους κατοίκους αυτής της γης. Και εμείς στεκόμαστε νοερά στα τσιμέντα των ανονίτσεων μας, φορώντας το κινέζικο τύπου χάρτινο καπελάκι για τον ήλιο, την άιλον σακούλα για τη βροχή, κρατώντας το σπαστό κυφωνίδι και σιγοτραγουδώντας «Όσοι διψάνε, τρυπάνε μια φλόρινα, τρυπάνε μια φλόρινα, να τρέξει χυμός». Καλό ταξίδι, δική μας Μίτσο. Το αρχείο των αγαπημένων μας, AIDS, θα είναι φτωχότερο από σήμερα. Σιγά σιγά πήγαμε σε διάλειμμα, Σωτήρη. Παλικάρι, μην τα τρώμε τα διαλύματα. Παιδιά, όποιος θέλει σχόλια γενικά με αφορμή το αντίο στον Μίτσο Μαυρίκη, αναμνήσεις, σχόλια. Μετά, όταν ανοίξουμε γραμμές, φαντάζομαι, γιατί πολλοί που βλέπουν τον Μαυρίκη μπορεί να έχουν και κινητό, να έχουν κινητό σαν το δικό μου και πιο παλιό, ας πούμε. Στέκομαι σε δύο σημεία κυρίως. Ότι πήγαινε πακέτο με Εμβολιάδη, αυτό έγραψε ο Μπέκερ. Κλασικό, κλασικό. Και το άλλο, ότι δεν το γνώριζα αυτό. Το ήξερα ότι είχε παίξει μόνο στον Πανιώνιο. Δεν ήξερα από πού μήπως ξεκίνησε από κάπου αλλού. Όχι, πάντα στον Πανιώνιο. Στον Πανιώνιο. Ναι. Θυμάμαι μετά ότι είχε πάει κάπου αλλού. Ναι. Δεν θυμόμουν το Φωστήρα, ναι. Δεν το θυμόμουν. Ναι. Και δεν ήξερα ότι δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα του. Ναι. Ότι πήγε. Αυτό φανταστικό, ε. Ναι. Ο καλύτερος μη διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ο καλύτερος. Ναι. Το άρθρο του Κέσσερ είναι. Αραβούργημα. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε στο πρώτο break. Δίνουμε 2 μονές προσκλησούλες για το προσκύνημα στα ιερά τέρατα του hardcore hip hop Cypress Hill από την δυτική ακτή των Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αύριο το βράδυ, Σάββατο 22 του Ιούνιου, αξίζει να πας για μπάνιο και να γυρίσεις. Άμα να μείνεις μια βραδιά,
πραγματικά αξίζει και γουστάρει αυτή τη μουσική, έτσι. Δεν σχολιάζω. Cypress Hill πια, η απίστευτη αυτή αλυτοπαρέα, έρχεται στην πόλη μας. FM και ονόματε επώνυμο, Δίπα Γράφης Live, αποστολή στο 54526. Χθες δεν κάναμε αναφορά, το ξεχάσαμε, στον σεισμό, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. 20 Ιούνιου του 1978, ο μεγάλος σεισμός της Θεσσαλονίκης, 6,5 Ρίχτερ, με επίκεντρο το χωριό Προφήτη της Βόλβης. Αν θυμάσαι, τι έκανες την βραδιά του σεισμού. Τι έκανες, αν το θυμάσαι, και τι έδειχναν οι δύο ΕΡΤ. Η ΕΡΤ 1 και η ΕΡΤ 2. Ήτανε η ΕΡΤ, ρε παιδιά, το 1. Όχι, μπορεί. Η ΕΝΕΔ. Ήτανε η ΕΝΕΔ. Σίγουρα ήταν η ΕΝΕΔ. Ναι, σίγουρα, είναι βλακία εγώ, ναι. Τι έδειχνε η ΕΡΤ, η ΕΙΡΤ και η ΕΝΕΔ. Τι έδειχνε η ΕΙΡΤ και τι έδειχνε η ΕΝΕΔ. Τα έχουμε πει κατά καιρούς, ίσως κάτι καινούριο βγει, ίσως έρθει στην επιφάνεια της κάτι άλλο το οποίο δεν το είχαμε θυμηθεί πέρσι ή πρόπερσι. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Πριν πάμε στο διάλειμμα, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, έβγαλα το ίδιο θέμα, ρε παιδί, με το Ευρωμπάσκετ 87. Τι έκανες εκείνη η μέρα, αν θυμάστε, έκανες εκείνη η μέρα. Ναι. Και ήρθε μήνυμα, έκλαιγα κατάπαυστα γιατί ήμουν 2,5 μηνών. Φανταστικό. Φανταστικό. Η Αθηνά το είχε στείλει. Το Αργιανάκι. Από το Κορδελιό. Ωραία. Break και επιστρέφω. Ό,τι πιο ευχάριστο έχω ακούσει με τα γραφικά φέτος το καλοκαίρι. Ή μάλλον το δεύτερο πιο ευχάριστο. Από τον Άρη έρχεται. West Ham. Ναι. Παίκτης από την β' ομάδα της West Ham. Και μεγάλος, 14, πώς είναι. Σε ηλικία. Ναι. Κοροϊδεύεις. Πώς είναι, τι ηλικία. Δεν ξέρω. 18 νομίζω. Ναι. Α, δεν ξέρεις 14, κοροϊδεύεις 14. Άλλο, δεν κάνεις και άλλο 18 φίλε. 18 ρε φίλε στην Αγγλία μπορεί να παίξει η εθνική. Ναι, σωστά, ναι. Τα κάνουμε, φίλε, δεν είναι μεγάλος με τον Κωστίκο και τα μωρά του. Ήρθε και έδεσε τώρα. Κωστίκος με Γκούντελη. Γκούντελη γράφει γημάρια. Ναι. Είχε παίξει σε ένα Ιουγκοσλαβία-Ελλάδα 5-1. Ο Γκούντελη μας είχε βάλει γκολ και είχε βάλει γκολ ο Κωστίκος. Α, ναι. 80 κάπου εκεί. Ναι. Πώς είναι μπαμπάς. Σούστιτς και αυτούς. Πώς είναι μπαμπάς. Δεν ξέρω. Γκούντελη το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Είχε βάλει γκολ. Ναι. Ελλάδα-Ιουγκοσλαβία ήταν. Ναι, αυτός έχει παίξει εναντίον σας, ε. Αυτός. Πάω Κάγιαξ και. Και Αλκμαρ. Μπράβο. Ναι. Έχει παίξει, ναι. Μήπως είναι συγγενής του αυτός. Πατέρας ή θείος, κάτι. Μπορεί. Λοιπόν, προς το παρόν καλημερίζουμε τα αδέρφια που μας ακούνε ιντερνετικά. Τέλεια, φύγαμε, sorry. Okay, sorry. Άρα δικαιώθηκε ο δασκαλάκης και μάλιστα ούτε 2,5 λεπτά δεν έγινε το πέσιμο. Με το γλωσσόφαγες. Α, σε ρε χαμένο. Ξέρεις τι είπε. Τι είπα. Γράψε καμιά 8 ώρες, λέει, όπως προχθές. Το είπε, το ψιθύρισε. Δεν τα λέει δυνατά αυτά. Είμαστε εκτός αέρα. Τον βγάζεις και άσχετο. Όχι, δεν είπα. Ναι, τον βγάζεις και άσχετο. Δεν πειράζει. Σωτήρ Δασκαλάκα έχουμε και σήμερα. Εδώ πέρα κάνει τα μαγικά του στα ντεξ και την κονσόλα του λίμπερου της καρδιάς σου. Εναμένη δυνατή τρόικα. Με Κρις Τσάλτ να είναι εδώ με Παπαδόπουλα και με Ασλαμή. Δύο μονές προσκλήσεις για το τεράστιο live. Δεν είναι live, αυτό είναι προσκύνημα. Αύριο είναι ο ναός του αμερικανικού hip hop. Αύριο βράδυ στην πόλη μας, στο Fix Factory of Sound Open Air, η θεή Cypress Hill, η αλυτοπαρία του B-Real, του Send Dog, του DJ Max και του Eric Bobo, έρχεται για να βάλει φωτιά, να πυρπολήσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Cypress Hill, δύο μονές προσκλήσεις από την Τρόικα. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις live, αποστολή στο 54526. Οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο. Η ερώτηση η απλή που βάλαμε είναι ανάμνηση, ας πούμε. Ασχολείται μόνο 501 μέχρι τώρα. Λόγω του σεισμού του εψεσινού, ο ΠΑΟΚ 501, νομίζω είναι η πρώτη φορά που στέλνει μήνυμα εκτός ΠΑΟΚ. Νομίζω, έχω την εντύπωση αυτή. Ο σεισμός του 78. Τι έκανες εκείνη τη βραδιά, εσύ που ακούς. Και ξυπνάδα θέλει όπως του 501. Θα καταλάβετε σε λίγο. Τι έκανες εσύ εκείνη τη βραδιά του 78. Ήταν 11 το βράδυ, παιδιά. 11 παρα 5, 11 και 5 κάπου εκεί. Και τι έδειχναν τα δύο κανάλια. Δύο, υπήρχαν μόνο κρατικά. Και τα δύο έβριθαν ποιότητος. Τι έδειχνε η ΕΝΕΔ, τι έδειχνε η ΕΙΡΤ. Αν δεν κάνω, δεν ήταν ΕΡΤ, ήταν ΕΙΡΤ. Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Τι έδειχνε η ΕΙΡΤ, τι έδειχνε η ΕΝΕΔ. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Απίστευτο. Τελείωσε το κομμάτι. Δεν υπάρχει. Εδώ ρε φίλε. Έφυγε εσύ το τράβηξε. Τόση ώρα. Βάλει να παίζει το Superstar, το Rock Superstar. Σωτήρι, βάλει να παίζει αυτό που είχε. Βάλει το άστο να παίζει. Άστο να παίζει αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αλέξανδρε, καλή τύχη στην κλήρωση. Η κλήρωση, παιδιά, 12 παρά 1 πρώτο λεπτό. Ο 501 λέει, εγώ το 78 ήμουν σαν ιδέα στο πίσω μέρος του μυαλού του μπαμπά μου. Γεννήθηκα το 79. Ναι, είναι σημαντικό. Μπορεί και να σε. Δηλαδή,
μπορεί και να γινόταν το σκηνικό αν πήγαινε λίγο πιο πίσω η ιδέα, λίγο πιο μπροστά η ιδέα να είχαμε σύλληψη την βραδιά του σεισμού. Μπορεί, διόλα πιθανό. Εγώ θυμάμαι να χτυπάμε τα πόδια μας στα τσιμέντα της Τουμπάς και να φωνάζουμε σεισμός, σεισμός, ο ΠΑΟΚ ο Θεός. Τραγικό. Αυτό δικό σας ήταν, ε? Ποιο, ρε? Ναι, ο Άρης ο Θεός, ναι. Παλαβός είναι, ναι. Είστε το Θεοπάλαβο, να ξέρεις. Καλά, και λογική αυτό που λέει. Το άκουσα το 80 στην Τούμπα, φίλε. Ειλικρινά σου μιλάω. Ε, σου λέει πότε είναι πιο παλιό. Όποτε και να το άκουσες, ο Άρης είναι ο Θεός, ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο Θεός. Α, καλά, εντάξει. Γιατί καλά. Καλά και πανέλη. Διάβασε του Γιάννη του Γιουγκλέου Ευαλού. Μήνυμα να με καλημέρα Γιώργο, καλή τύχη συγκλήρωση, να είσαι καλά. Ο ΠΑΟΚ ο Θεός. Ο ΠΑΟΚ ο Θεός! Καμή το δίνεις τώρα. Το δίνεις μετά το δίνεις. Είμαι καταδίδειας. Μαζί. Άμα είναι να δίνουμε κάποιον, βάζουμε άλλο. Σωστό, σε παραδέχομαι. Εμείς είμαστε κατά τη βία. Σε παραδέχομαι. Το είδαμε πριν 6 μήνες εδώ μέσα. Δεν είδαμε κανένα. Απορρόφησα εγώ. Διαβάζουμε SMS του Γιάννη του Γιουγκλέου Ευαλού. Ήμουν 1000% σίγουρος ότι θα βάζατε σήμερα τον ύμνο του Πανιωνίου. Αυτά μόνο στο COIV. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Στην Τρόικα. Rest in peace, Μίτσο Μαυρίκη. Το COIV, rest in peace, επίσης. Με το COIV, rest in peace. Rest in peace. Ωραία, φίλε, κακία. Μας πέθανε, ρε. Δεν σας πέθανα εγώ, ρε. Rest in peace. Δεν σας πέθανα. Εγώ σας αναβίωσα. Επίσης. Εγώ είμαι υπεύθυνος ανα... Παιδιά, περίμενε, σαπουτζάκι, σε σχέση με πριν 2,5 χρόνια που την είδα στο μισό μέτρο. Τι άλλαξε πολύ, λες? Όχι, ρε, εσύ. Απίστευτο. Καλά, διαλύθηκε. 85 είναι, ρε φίλε. 850. Μα δεν είχε τόσο. Και στο μισό μέτρο την είδα, σου λέω. Διαλύθηκε. Που την περίμενε ο Άκης ο Κυνηγόπουλος. Από τη φωτιά. Άλλο Νεόπουλο αυτό. Καλημέρα Μάνο, παιδιά, βλέπουμε αρκετά ονόματα καινούρια σήμερα. Μάνο, ναι. Καλημέρα, να είσαι καλά. Sorry, Φώτη, καλημέρα. Προφανώς είναι επίθετο άλλο. Είπε και το επίθετο του. Να είσαι καλά, δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει το παιδί. Να είσαι καλά. Ο σκόρερ του. Να είσαι καλά. Παιδιά, στείλτε ποιοι είναι οι άλλοι τα support. Είναι το 10ο πίθηκο και τα άλλα δύο τα παιδιά που είναι από εδώ γιατί ζητάω. Δεν είναι καλό αυτό. Να ακουστούν τα παιδιά, είναι ευκαιρία. Τα άλλα δύο είναι ο 13ο και ο 14ο. Το φαντάζεσαι. Πίθηκο. Μ' αρέσει που κάνει πλάκα. Να έχουν 5-6 άτομα εδώ πέρα τώρα. Να δω τι θα γίνει. Αν έχουν 5-6 άτομα εδώ πέρα και με ακουμπήσουν, Μάριε, μετά θα πάνε 60 εκεί που είναι τα 5-6 άτομα και θα του κάνουν γκάιντα. Εντάξει, η μισή είναι αριανή. Άρα, αν έρθουν 5-6 άτομα και η μισή είναι αριανή, Μάριε, εσύ θα τι φας. Άρα και πάνω απ' όλα βάζουν το 10ο πίθηκο με τον οποίο εγώ έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Θα πάρουν ένα εισιτήριο διαρκείας για τον Άρη να βλέπουν τον Ιντέγια και θα σε κάνουν σαπάκι στο ξύλο. Το Μάικ Φόξ. Σε παραδέχομαι. Δεν μου λες αυτό το πλέον. Βοήθησε με κάτι. Αποκωδικοποίησε το. Θέλω να σκοράρω. Ποιος θα το είμαι έτοιμος. Α, μου λέγανε να σκοράρω. Να βάλω ένα γκολ. Θέλω να σκοράρω. Αυτό. Και τι να κάνουμε, φίλε. Να σου αναλύω και του. Θέλω να βάλω ένα γκολ. Να σου αναλύω και του λάθο τίτλου των εφημερίδων. Δηλαδή, τι θε να κάνει. Ναι, αυτό είναι τραγικό. Αυτό προσβάλλει τον παίκτη. Θέλω να σκοράρω. Ναι, γενικά, ρε φίλε. Ναι, σωστό. Γιατί αλλιώ το παίρνει και. Στην να Κίνα, βάλω. Στην Κίνα είχε παραμείνει και υπέροχο να παίζει. Μα έχει πρίξει τα. Όχι, ρωτάω, ρε φίλε. Γιατί εσύ είπε ότι δεν έπαιξε καθόλου. Ναι, ρε φίλε. Είχε μείνει ένα χρόνο, δηλαδή. Ζούσε εκεί, αυτό λέω. Εκεί ζούσε. Ναι. Έμαθα ότι ήδη ετοιμάζονται t-shirt με το κατούριμα. Τον είδε πω είναι. Τον είδε πω είναι. Δεν είδα. Τα κομματικά, φίλε. Καλύτερα για τον Νίκητς που φέρετε. Α, όχι, πώς θα μάθει. Καλά, δεν τον έφερε για μπράβο. Για ποδοσφαιριστή τον έφερε. Ζαμπά πάντως τα εργομετρικά είναι. Καλά, μπορεί. Θα δούμε. Ωραία, εσύ πάρε κανένα παίχτη. Εσύ κοροϊδεύετε ότι είμαστε πρωταθλητές Αυγούστου και τα λοιπά. Εδώ ο Γιώργος Αργιανός βγήκε στον Ζαγόρα χθες και λέει πρώτα. Πάρε κανένα παίχτη. Πρωταθλητές Ιουνίου, μπράβο. Πάρε κανένα παίχτη πρώτα. Πάρε, γιατί μάλλον περιμένει να πουλήσει πρώτα. Κάτσε μα. Μη σα βγει γλώσσα έξω. Μη σα βγει γλώσσα έξω το Δεκέμβριο, φίλε, και αρχίζετε τώρα σου χαρίσει και άλλα εκατομμύρια. Ποια εκατομμύρια μου χάρισε? Δεν κατάλαβα. 7,5 εκατομμύρια. Από πού και σου πού, πότε πήρε? Ψίχουλα. Με ψίχουλα θα δεχτώ να πάω στην ΕΡΤ. Τουλάχιστον 20. Εσύ γιατί δεν πήρε πέρυσι από την Νόβα? Ποια ήταν η προσφορά που κάνα στον Άρη? Για πέτρε λίγο. Ποιο? Η Νόβα. Και πόσα πήρε από την ΕΡΤ? Τελευταία ένα 300. Πόσα πήρε από την ΕΡΤ? Ένα 900. Ένα 900. 600 διαφορά. Ένα 200 λε εσύ. Ένα 300 ήταν η τελευταία. Είσαι σίγουρος? Η πρώτη ήταν ένα 200 και όταν πήγα και είπα έχω την ΕΡΤ, ναι. Πήγαν μέχρι ένα 300. Φέρε μου δημοσίευμα το περσινό. Φέρε μου περσινό δημοσίευμα. Εγώ νομίζω δημοσίευμα, βρε. Πάει να στη βγει. Βρε μπούφο, πρέπει να σου φέρω ακριβώς προτάσεις. Α, προτάσεις. Με υπογραφές από τα κανάλια. Φέρτες. Βγάλε 100 ευρώ. Έλα. Θα τα βγάλω. Βγάλε 50, βγάλε 50. Όχι, 50. 100. Και σου πάρω το 50 ευρώ. 100 για κάθε σύμβαση που θα σου φέρω.
100 για την Nova και 100 για την ΕΡΤ. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Τι κάτσε λίγο. Τι κάτσε εδώ. Αυτά είναι, άμα είστε μάγκα, αυτά είναι. Αυτές οι συμβάσεις είναι όπως αυτές που κάνουν εκεί πέρα οι μέτοχοι εκεί πέρα στο δρόμο. Μα είπε δημοσίευμα, βρε. Βρε τα γάρι. Δημοσίευμα, μα είπε και σου είπα, εγώ δεν σου φέρω δημοσίευμα. Εσύ δεν διαβάζει. Θα σου φέρω την. Κάθε μέρα δεν διαβάζει δημοσίευματα και μου μιλά για ηθική, ο Πάο και το ένα και το άλλο, αλλά πέρσι. Ναι, αλλά εντάξει, να πάμε τον νόμο και τα λοιπά που χάσαμε το πρωτάθλημα. Πέρσι δεν ήταν ηθικό που το χάσαμε το πρωτάθλημα. Ηθικό απόλυτα και φέτο θα τιμωρηθεί πάλι που δεν τιμωρηθεί. Γιατί να τιμωρηθώ. Γιατί πέταξε φωτοβολίδα αυτή η αβολή και βάκει πρόστιμο. Χιάρε. Γιατί πέταξε μολότο έξω από το. Θα κεγόταν οι άνθρωποι. Στα Καστρούκα. Αυτό το επιχείρημα, ρε, εσύ στα Καστρούκα. Η σοβαρότητα. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει και αυτός που ψηφίζει. Άντε ρε χαμένε τώρα. Και αυτό, άντε, και αυτός που αγαπάς. Η γλώσσα έξω του Καντινιέρη από την Πότσαρη ανέβαζε την Καντίνα να την πάει έξω από την 7. Άσε μας τώρα. Ήποπτος κιόλας, εγώ τον καλούσα. Ήποπτος. Τον Καντινιέρη τον βγάζει τον άνθρωπο ύποπτο. Άμα δεν τρέπεσαι. Η γυναίκα του μέσα έκλαιγε γυναίκα. Δηλαδή, του κάψανε του ανθρώπου. Φέρε μου φωτογραφία με τη γυναίκα του μέσα. Πάλι ψέματα, λέει, φίλε. Πάλι λέει ψέματα, να ξέρεις. Συνέντευξη εικόνα, αγόρι μου, live είδα. Πάλι λέει ψέματα. Live. YouTube, πώς το λένε εσύ. Όχι live εκείνη τη στιγμή. Καταλάβατε. Εικόνα. Εκείνη τη στιγμή δεν είναι live. Είναι όχι φωτογραφία. Όχι φωτογραφία. Κατάλαβα. Ρεπορτάζ. Καταλάβαμε την νέα έννοια του live, έτσι. Live, μαγνητοσκόπηση. Είναι μέσα η γυναίκα του. Ποια ρε, φίλε. Αγαπημένη. Σοκαρισμένη. Ωραίο. Στήριμοξε τη γυναικούλα εκεί πέρα και ήθελε και να κάνει. Σωτήρι, κάντο. Έλα, κάντο, έλα, κάντο. Καντινιέριδες. Καντινιέριδες, ναι. Καλημέρα, λιταράδες. Βάλε ρε Μάρια για Cypress Hill. Μπαίνεις παλικάρι μου. 7-24, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Φώτη. Να είσαι καλά έτσι. Answer και Eversor. Μπράβο. Τώρα στο μυαλό μου, εγώ πήγα να πω κάτι με Everlast. Θεούλη Everlast. Τον έχουμε δει και αυτόν. Άσε και μπλουζάκι. Answer. Μπράβο. Answer και Eversor. Support, μετά το 10ο Σπίθηκος και μετά η Cypress Hill. Για να δεις, ναι. 10 και 30 ακριβώς βγαίνουν οι Cypress Hill. Ακριβώς. 10 και 30. Θα τηρηθεί αυστηρά το time table. Και για να δεις τη φιλαράκι είμαι, εγώ είπα στη φίλη που πήγε τώρα στο τετραήμερο, τριήμερο τέλος πάντων φεστιβάλ και στο Βέλγιο, ό,τι βρει από εκεί μπλουζάκι να το πάρει. Από εκεί. Ναι. Για σένα. Κάτσε, παίζουν εκεί. Παίζουν, ναι. Παίζουν εκεί. Ναι, θα δει εκεί. Και λεφτά τη έδινα. Πάλι μούχτι το κάνει. Άστα πλέον να μην στεναχωρεί. Θα κάνουμε ένα δώρο. Ναι. Έλα, ναι. Μέγεθο τι είπε. Τι να πω, ρε φίλε, δεν βλέπει πω είσαι. Τι να πω, medium. Βλάκα, μέγεθο είπε ή βλάκα. Ο οποίο. Κάτω σε τόνι. Δεν βλέπει πω είσαι. Ποιο μίλησε ο αρσενικό Κέιτμο. Δεν πειράζει, ρε, δεν πειράζει. Μίλησε ο αρσενικό Κέιτμο. Δεν είπα από κανένα. Εκνευρίζει όταν σου κάνουν επιθέσεις, γι' αυτό και δεν μπορείς να απαντήσεις σωστά. Εκείνη την ώρα που του πεις ένα νούμερο πιο μικρό από σένα. Το άσε τι, περίμενε. Α, δεν το είπες, κοιμάσαι. Τσάλτ, περίμενε. Σωτήρι. Κουτίνιο, βίλε, κουτίνιο. Περίμενε. Κουτίνιο. Παραγγέλνει, παραγγέλνει. Κουτίνιο σε είπε. Κουτίνιο. 2-2 έχω σε. Πέφτει δηλαδή τη Λίβερ με την Μπαρτσελόνα. Σε 19 δεν είπα 2-2. Φοβερά. Έχει τη συμπάθειά μου. Έχει τη συμπάθειά μου. Παραγγέλνει προπερσία αυτό κάτι από Αγγλία. Παρήγγειλε κάτι διάφορο, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τι. Με συγκίνησε, λέει, και αυτό για σένα. Πάλι ωραία, πάω σπίτι. Έχει παραγγείλει και για μένα ένα τίσερ. Αυτό τώρα μάλλον ήταν σούπερ προσφορά, το δώσανε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πρόσεξε. West Ham, τίσερ. Προσκυνώ, κλαίω. Λέω, λέει είναι τίσερ West Ham. Λέω προσκυνώ. Πρώτον, άσπρο. Σου λέει αυτό για μένα. Δεν είχε αγόρι μου γλυκό άλλο πράγμα. Το παρήγγειλα από το Ιμπέξε, την μπλουζάκι λέει. Τη μέρα που γκρεμίστηκε το Άπτον Πάρκ. Συγκλονιστικό. Παίρνω για μένα και δεν φτάνει που το σκέφτηκα να πάρω γι' αυτό. Δεν είχε άλλο ρε φίλε. Παίρνω γι' αυτό και γι' αυτό παράπονο κάνει ρε φίλε. Σωτήρι. Το έχει κάνει. Άσπρο. Το έχει κάνει το μπουφά μου σου φέρνω για την Αγγλία. Muppet Show εκπληκτικό. Δηλαδή του πήρε δώρο και αυτό τον ξεφωνίζει. Δεν το έχω βάλει ποτέ. Μην το βάλει. Δεν μου λε. Και μόνο συλλεκτικό να είναι. Σου σε μένα. Περίμενε, θα σου δώσω. Θα το κάνω τέτοιο. Θα το φέρω. Άμα είναι συλλεκτικό, το κρατάω. Μου φέρνει μπλουζ, α πούμε, πέρσι κάπου πάω το 1985. Και να μην μου κάνει και μόνο συλλεκτικό που είναι ρε φίλε, την κρατάω. Μπορεί να βρει μια τέτοια του άλλου. Παλικάρι μου, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν έχω δυνατότητα από την μπουτίκ του πάγου μου, σου παραγγείλω κάτι όμω το μέγεθό σου. Και μου παραγγείλει τι, Σωτήρι, άσπρο. Γιατί δεν φορά άσπρο. Επειδή παχαίνουν. Φυσικά, άσπρο, ρε φίλε, άσπρο πρέπει να έχω στο σπίτι μου 15 μπλουζάκια. Καλά, μαύρα. Τότε να την έδειχνε προχθέ όμω την άσπρο. Ούτω ή άλλω ρε βρούτο. Η εμφάνιση του τότε να μην είναι. Ούτω ή άλλω ρε βρούτο. Τι είπε τώρα. Βρούτο Μάριο, όλοι δεν είναι. Φέρε μου την άσπρη του Ηρακλή του 74. Καμία όλη. Σου δίνω 1000 ευρώ. Καμία όλη δεν θα σε κοιτάξει. Τι μου είπε. Κατάλαβε. Οπότε μια άσπρο, άσπρο την εμφάνιση τη τότε να μου. Βρούτο Μάριο, καμία όλη σήμερα έχει ζητάλ. Περίμενε. Τι γίνεται εδώ. Σωτήρι, τι μέγεθο. Στον Τζαλτίδη είναι μεγάλη. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Εντάξει, το μεγάλο φοριέται όμως. Το πληρώσαμε. Αν τη φέρω, δηλαδή, αν τη βάλω, πιστεύω, θα, αν βγω στην παραλία με αυτήν. Θα είναι σαν να φοράω φορεματάκι. Θα λένε ου, φαλακρύ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Εντάξει. Είδες υπονείρο. Γεια σου, ρε Μιχάλη, να είσαι καλά. 164. Σάιπερ Σίλε και τα μυαλά στα κάγκελα. Καλημέρα. Λέει ο 164 ο Παοξής. Καλημέρα. Η καλύτερη μεταγραφή μας φέτος θα είναι κάποιος άλλος στη θέση του δημοσιογράφου στην εκπομπή σας. Ακούς, Ιβάνα, ρε. Θα πρέπει πρώτον όμως να διαπραγματευτεί με μένα. Είμαι ο... για τις εκπομπές εδώ. Δεν είμαι, μπράβο. Και επίσης, φίλε, αυτός που θα έρθει θα πληρώνεται όσο τακτικά διαβάζουμε ότι πληρώνεται κάποιοι άλλοι σε κάποια άλλα μέσα ενημέρωσης του Ιβάναρου. Στο Έθνος έχει μαζευτεί. Φίλε. Χθες λέγανε, ακούμε ότι είναι απλήρωτο κτλ. Ο άλλος λέει σήμερα, έχει μαζευτεί στο Έθνος. Ρε φίλε, θα πάρω στο Έθνος τηλεφωνία σου. Από σχόλια σε εκπομπές ραδιοφωνικές. Από σχόλια. Μάλλον τα παρατάει, πρέπει να το βρήκανε εκεί πέρα, κρύβεται εκεί πέρα ο τέτοιος ο Ιβάν. Το κυνηγάει η CIA γι' αυτό. Μετά τις 7 Ιουλίου θα σε δω. Πάντως, μόνο πωλήσεις βλέπω. Ναι, ναι. Μόνο πωλήσεις. Καλημέρης, γεια σας. Μαρακουδάκι, γεια σας. Όταν φεύγουν αυτοί. Ο Καλημέρης, φίλε, ζει σε μια άλλη εποχή. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τον 25... το πήρες τότε. Τον 25.000 τη μέρα, φίλε. Ζει σε μια άλλη εποχή. Για να κάνουμε το γούστο μας. Ζει σε μια άλλη εποχή. Πρόσεξε. Ναι. Εγγύηση ο Καλημέρης για το νέο πρόγραμμα του Open. Τώρα. Μετά από 6 μήνες ζει σε μια άλλη εποχή ο Καλημέρης. Είχε τέτοιο βίτσιο ο Σαββίδης και να πει αυτοί, καληνύχτα σε ένα Καλημέρη. Άκου λίγο. Όταν φεύγουν αυτοί οι Παναγιώτη από τον χώρο, επειδή είσαι στο μηδιακό χώρο, αλλά δεν είσαι σε αυτό τη τηλεόραση κτλ. Όταν φεύγουν αυτοί, σημαίνει ότι μειώνονται τα μπάτζετ. Πάτε, μπράβο. Έτσι, ωραία. Μπορεί να πάρουμε τον Βαλμπουενά. Ό,τι πρέπει να είναι εκεί πέρα στο, τέτοιο, στο κανάλι του Ιβάναρου. Ή στο Έθνο, να γράφει. Εσύ γιατί πήρε τον Καραπαπά, ρε. Παρέμεινε στον Ολυμπιακό τελικά. Δεν έμεινε. Σε άλλο πόστο. Γιατί πήρε τον Καραπαπά. Εσχρό. Θωμά Τόντον. Συγγνώμη, μου το έδειξε ο Παναγιώτης και κλαίω. Αυτό πρέπει να είναι από τα site, τα διάφορα στην Αθήνα κυρίως που είναι με τα AETs. Είναι δικιά σου ιδέα. Υποκλίνω ότι και από εκείνο το πήρε. Υποκλίνομαι ούτως ή άλλως. Και δεν σχολιάζω τις γνώσεις και το ψάξιμό σου. Παιδιά, μπείτε λίγο, πληκτρολογήστε. Δημήτρης Κλής, ο άσος της δόξας δράμας, Δημήτρης Κλής, πεθαίνω με το επίθετο, Κλής, κάπα λάμδα ήτα Κλής, και βάλτε δίπλα σε νεαρή ηλικία τον Θέρστον Μουρ, τον κιθαρίστα ψυχή πνεύμα μυαλό των Sonic Youth. Θα πάρετε σοκ, θα πείτε ότι είναι ο δίδυμος αδερφός του. Δεν υπάρχει αυτό. Δημήτρης Κλής, πρώην δόξα δράμας, με Θέρστον Μουρ, τον Sonic Youth, απίστευτο. Θωμά, υποκλίνω. Μου το έδειξε ο Παναγιώτης. Μου το έδειξε. Θεϊκό. Δεν υπάρχει. CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, προϋπαντικά. Καλέστε τώρα 23 17 62 164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το παπλωμά σας από τον χώρο σας. Μεγάλος Κολοκυθάς. Για τον Mats Hummels που επιστρέφει στην Borussia Dortmund. Διάβασα ότι είναι 30. Να πω την αμαρτία μου. Τον είχα ακατέβατο 32. Τουλάχιστον. Μήπως είναι λάθος. Ξέρω. Αλλά το διάβασα και σε εφημερίδα και σε site. Ναι. 30χρονος. Τι 30χρονος, παιδιά. Το Χούμερς. Είναι δύο καλοκαίρια συνεχόμενα πριν καμιά πενταετία που έλεγε όχι στη United. Και ήθελα να μείνει στο γερμανικό χωριό. Κάτσε, μείνει. Μίστερ Γκολντ έχουμε μαζί μας. Η ΚΕΣ Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΦΑΟ. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Hey, ακούς Βαντεράκου. Σικές Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύκλινη Μετέωρα και στο κέντρο μπορείς να παραγγείλεις από αυτές τις περιοχές δηλαδή μία εκ των προσφορών όπως δύο πίτσες μεγάλες, 62 εκατοστά, σαν η μέτρη δηλαδή όπως λένε στα γαλλικά, μόνο 9,5 ευρουλάκια. Τσάμπα πράγμα. Αυτό να το κάνουμε ένα print screen. Επίθεση Σαββίδη σε Μητσοτάκη. Δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργό. Ναι, ναι, σωστό. Τράβα το, βγάλω αυτό μια φωτογραφία. Σε ποια σκαλιά είναι, κατάλαβε. Και έλα 8 Ιουλίου εδώ πέρα, τσαλτίζει. Θα είμαι στην Ολλανδία. Θα στην Ολλανδία. Στείλε πάλι τη φωτογραφία όμω. Γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Πολλέ ανατροπέ λέμε στι. Βγάζει φωτογραφία. Συγγνώμη, πολλέ ανατροπέ. Συγγνώμη, χρειάζεται. Είναι το καινούριο ή καινούριο αυτό ή το παλιό. Το παλιό. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα γίνει ποτέ. Κοιτάξτε, μην περάσει στου ομίλου του ΕΦΑ, φίλε, και γίνει ο Φόξ. Στου ομίλου του ΕΦΑ. Ο Φόξ, ο Ιντέ και γίνεται. Κανονικό 10% να περάσει. Κανονικό ταξιτζή μη γίνει και κουβαλάει κανένα τον Κρούζ. Παπατζή, 10% να περάσω έχω στου ομίλου του ΕΦΑ. Γιατί μόνο. Πόσο θε. Στου ανίσχυρου θα είμαι στι δύο επόμενε κλειώσει, αν περάσω την Κυπριακή. Άντε. Στην εκπομπή. Τετάρτη βράδυ. Πότε είναι η κλήρωση, ρε. Το βράδυ εκείνο, στο λόγο μου, σε γνωστό στέκει του ΤΕΠΟ, μπροστά μαζί με τα παιδιά ήμουνα. Δύο παοξίδε. Υπολογίζανε. Από ποια φάση, αν δεν περάσει ο Άρης, μπαίνει με το κεφάλι μέσα. Γνωστοί παοξίδες. Σαν πέρσι που λέγανε ότι το Γενάρη θα φύγουν όλοι οι παίκτες μου κτλ. Ναι, αλλά έκανε την κίνηση μα το Καρυπίδη με τα νερά στην Κίνα.
Αυτό που κοροϊδεύεις, δεν τα λεφτά φορά, που παίρνει ο Καρυπίδης στην Κίνα. Άρα ψίχουλα δίνει. Δεν έχεις πει τόσο νερό, εσύ όσα λεφτά θα πάρεις. Άρα ψίχουλα δίνει για τον στη Άρη. Στη ζωή σου τόσο νερό, ναι, δεν έχεις πει. Απορώ όμως γιατί δεν έχεις στα χέρια τον Άρη, τον έχει αδελφή του. Παναγιώτη, δεν είναι ψίχουλα τα 12 εκατομμύρια. Τα 10, 11, 12 εκατομμύρια, Παναγιώτη, δεν είναι ψίχουλα. Ωραία, φίλε, τόσο έφτασε. Δικά του λεφτά. Δικά του, όχι αδελφή του. Δικά του λεφτά. Είδε τα λερά. Όχι σαν κάτι άλλο. Πίνουν Κινέζοι, ναι. Επιδοτούμενα από κράτος και τέτοια. Διάβασε το τίτλο. Όχι απαραίτητα της Ελλάδος. Διάβασε το τίτλο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάνω από 100 εκατομμύρια ζημιά Σαββίδη στο Open. Ευρώ. Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Άμα έχεις πολλά λεφτά, τα πετάς, ρε φίλε. 100 εκατομμύρια στο Open. 100 εκατομμύρια στο Bank. 200. Έχει δικά του λεφτά και τα πετάει. Και άλλα 100, 300, όπως λένε οι Αθηναίοι. Η αλήθεια είναι ότι πέφτει ψιλοξυλάκι. Πέφτει ψιλοξυλάκι. Με Cypress Hill και το χαίρομαι ιδιαίτερα αυτό. Είναι η Τρόικα στον Λίμπερο στους 107,4 μεγάκυκλους στον FM. Μύρισε Παρασκευήλα και δει καλοκαιρο Παρασκευήλα. Έτσι, σήμερα Παρασκευή 21 του Ιούνιου, Σωτήριος 2019, Αφροδυσίου και Ιουλιανού. Χρόνια πολλά και καλά στο νοσοκομείο Αφροδυσίων νοσημάτων και στο προσωπικό τους. Τερεντίου, Εικονίου, Νικήτα, Νησιρίου, Αρτχίλη και Λονασάρβ, εδώ πέρα να πούμε και στον Νικήτα Καγλαμάνη της Δημοκρατίας, χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα στον άνθρωπο και σε όσους και όσους γιορτάζουν. Είναι δύο και είναι μονές οι προσκλησούλες για το τεράστιο live των Cypress Hill, ένα προσκύνημα στην ουσία στα ιερά τέρατα του αλυτο hip hop της δυτικής ακτής. Η παρέα του Sendog, του Be Real, αύριο βράδυ στο Fix Factory Open Air. FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφεις live και το αποστέλεις στο 54-5-26. Καλημέρα Ελεάνα, καλημέρα Γιάννα, καλύτερα κάποια ονόματα στάνταρ γυναικεία στα live, κυρίως στα ξένα. Να είστε καλά παιδιά, καλημέρα Γεώργιε, καλημέρα Γιώργο, άλλο Γιώργιος, άλλο Γιώργος, έτσι, έχει διαφορά, έτσι το στέλνει και ο άλλος. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, όποιος θέλει. Εντάξει, 21 έχουμε σήμερα. 21, ναι. 21. 23 10 287 888. Μπορείτε να καλείτε. 23 10 287 888. Έχουμε πολύ καιρό να αναφέρουμε κάποια ρίση και αυτή την εβδομάδα την σέρνουμε από την Τρίτη και νομίζω ότι δεν τη διάβασα ποτέ. Εβδομάδα κουτσουρεμένη, εβδομάδα ευλογημένη. Το είπε αυτό ποιος φιλόσοφος, αγαπημένος του Παναγιώτη. Μου αρέσει ο Σλαμάς. Όχι ρε. Ποιος. Γάλλος. Άντε. Γάλλος. Στο ξεφτέλησα. Φιλόσοφος. Εβδομάδα κουτσουρεμένη, εβδομάδα ευλογημένη. Στο πειρά. Βολτέρος. Α, Βολτέρος το είπε. Σου λέω ξένος κιόλας. Αγαπημένος σου. Γάλλος φιλόσοφος. Πήγαινε να την πουήσω άνοιγο το μυαλό μου. Στο πειρά το εννιάρι. Εσύ. Όσκαρ Γουάιλντ ήταν αιμοφιλόφιλος. Αυτός... Όχι καθόλου. Δε στην ταινία οπωσδήποτε. Το βάλαν φυλακή, ρε φίλε, το 1895. Ναι. Καταναγκαστικά έργα. Ναι, και το πολύ σκληρό. Βγαίνει το 97 και μετά, ναι, από 3 χρόνια πεθαίνει λόγω προβλημάτων υγείας κτλ. Ναι, για σοδομισμό και. Δε την τελευταία ταινία. Ξεκίνησα να διαβάζω το. Α, το πορτρέτο, ναι. Έλα εδώ, δεν υπάρχει. Έλα μέσα. Άκουσε για ένα μήνυμα. Στο μικρόφωνο. Ξεμύτησε. Έλα. Το διάβασα έτσι. Μπήκε αυτή, το διάβασε μόλι το διάλειμμα. Καλημέρα, ρεταράδε. Μπούντου, πού είσαι. Πού? Ο 007. Να είδες, με ζήτησε και ήρθα. Είδες. Συγγνώμη, έχεις γίνει, δεν υπάρχει, άστο. Παιδιά, 007, άστο. Ελένη Μπούντου, άστο. Μάλτα Γιώκ. Καμία σχέση με τις καλοκαιρινές κινήσεις του ΠΑΟΚ. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν υπάρχει. Δεν είμαι ένα Σίλβα, ας πούμε. Δεν, άστο. Άστο. Προσβάλλεις τον εαυτό σου. Τι Σίλβα, προσβάλλεις τον εαυτό σου, άστο. Σωτήρη, όχι. Είσαι Γιάννης Δαμανάκης. Α. Είσαι μίξη Γιάννη Δαμανάκη, ναι, με, ναι, Νίκο Αλαβάντα, να τα πω έτσι. Ωραίο, δεν υπάρχει. Ενέρεφη, είναι. Σαν ποδοσφαιρική αξία, λέω. Ενέρεφη, δεν κατάλαβε τι να πω. Τι να πω, αν σε πω Ελκαντουρίδα, θα με φτύσει. Θα σε πήγαινε στο αεροδρόμιο. Δεν το δώσανε. Πώς το χάσα το δρομολόγιο, θα το πήγαινε τζάμπα βασικά. Άγρομο, άγευστο, άοσμο αυτό. Τζάμπα, κατάλαβα τώρα. Τι έγινε. Το μαλλί είναι αυτό το ψηλό ημιπλατινέ, κάπως έτσι αυτό δεν είναι. Καστανοκάπτη. Μπαλαγιάζ έχω κάνει. Πώς λέτε, μπαλαγιάζ. Με πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν σ' αρέσει με τίποτα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Να πω κάτι. Ναι. Με προτιμάτε πολύ, πολύ ξανά και τώρα θα μου πει τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Με ενδιαφέρει, μ' αρέσει έτσι πάρα πολύ. Έτσι. Πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει.
Μερικοί το προτιμούν κρύο. Ξέρεις πώς έχω περασμένη στο τηλέφωνο, ε? Ελένη Καφτατζόγλιο, τα χρόνια εκείνα. Τα χρόνια εκείνα. Που ήμουν τότε Αλεξανθιά. Τότε ήταν η Ελένη, το αγαθό αγνό κοριτσάκι, την πήγαινα πάρα πολύ. Την πήγαινα πάρα πολύ. Μετά τι έγινε κι εγώ. Είχε φάει και καμάκια από προπονητή του Ηρακλή. Που τη είπε να βρεθούμε να συζητήσουμε τα συστήματα. Μόνο Μάριο. Δεν λέω ποιον. Εσύ μου το είπε. Εσύ δεν μου το είπε. Εσύ πα και τα λε στην αέρα, δηλαδή. Όχι, εσύ την περιμένει να το πει αυτό. Καλά, μου αρέσει. Ο Νίκο Φιλίππου τι λέει. Ό,τι του πει. Σα χαιρετώ. Πού είναι ο Χρύσανθο. Πρέπει να ρωτήσω, γιατί είναι εδώ ο Χρύσανθο. Έπρεπε να είναι. Κανονικά όταν το δει. Όχι, όχι, όχι. Να, δεν σε ανέψανε. Τσαλτ, πώ τη βλέπει. Τη είπα ότι είναι πολύ πιο ανεβασμένη. Ουδε μία σχέση το άκρο αντίθετο από τον καλοκαιρινό Πάοκ. Όχι. Άκου, 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 δεν μπορείς να... Το καλοκαίρι ειδικά ποτέ. Ψάχνεις άντρα. Το καλοκαίρι ειδικά ποτέ. Και να ψάχνει άντρα, ψάχνει, όχι το Everest. Δηλαδή περπατάς στον δρόμο, γυρίζεις ναι. Το κεφάλι. Ναι. Γιατί πρέπει να ψάχνω άντρα... Γιατί πρέπει να ψάχνει μια κοπέλα άντρα όταν φοράει ένα φόρεμα. Έτσι, μπράβο, πέστα, πέστα. Στενό καλοκαιρινό με αβυσαλαίο ντεκολτέ. Καλά λέει. Γελουσμένη με ωραίο άρωμα. Μπράβο, μπράβο, κοτσάκι. Ναι, ρε φίλε, γυναίκα. Εντάξει, για άλλου τι. Κάνουμε μπάνιο, λουζόμαστε. Είναι τρομερό. Γιατί για γκόμενο. Πρέπει να μυρίζει απλησιά, ρε παιδί. Καλά, δεν είπαμε να πα στο άλλο άκρο. Είναι κοπέλε είμαστε. Έτσι, έτσι. Και κόρη, να ξέρει, έτσι θα μυρίζει. Κόρε, κόρε. Το βλέπω ήδη. Με τι κρέμε τη θέλει. Το βλέπω ήδη. Θα τα φέρει τα παουξάκια στο σπίτι. 12 χρόνια να ψάχνει. Όχι, σου λέω σε μερικά χρόνια. Θα ψάχνει. Και να ψάχνει και να βρίσκει κιόλα. Στα 19 τη δεν θα ψάχνει απαραίτητα άνδρα. Δεν χρειάζεται να ψάχνει στα 19 τη. Θα τη βρίσκουν μόνοι του. Έτσι. Έτσι. Ναι, αλλά θα είναι έτσι όμω για να τη βρίσκουν. Φίλε, εγώ ζω για να μανατζάρω μία μέρα. Να μανατζάρω ω pop star. Φιλιά, Ελένη, να σε καλά καλημέρα. Ελενάκι. Μαρία Τσαλτίδου. Το που λένε και Χρήστο. Και Χρήστο, τα δύο τα που λένε μου. Η Μαρία είναι 2 χρονών. Όταν γίνει 25, rest in peace. Μα είναι. Να φας τη γλώσσα σου. 95 χρόνων θα κοιτάς. Πώς θα ζήσεις πια. Το Χρήστο. Σε χαρτογράφει τα μέρη. Στο Χρήστο σε 90. Το που λένε μου. Αμερικανάκι τελείως. Απίστευτο. Και το κρανίο, το σχήμα, το κουτακουρέματα, πάντα το βλέμμα. Έχεις προσέξει ότι όλοι. Βλέπω όλους τους εκπροσώπους των πολιτικών και τα λοιπά, όλων των κομμάτων. Τώρα έδειξε ένα ίδιος ο Νίκος Φιλίππου. Σωτήριο, ο Νίκος Φιλίππου. Όλων των κομμάτων, ακούς, που έχουν κάνει μια στροφή σε όμορφους, όμορφες. Πολύ νέα, ναι. Και πολύ νέα πρόσωπα, ναι. Δηλαδή αυτό πρέπει νομίζω, να εντολή, ναι. Κάνε δηλαδή τέτοιο. Νομίζω ότι το μήνυμα του 164, ναι, το εννοώ είδα. Το νέο μήνυμα, είναι της κατηγορίας αραβούργημα. Καλύτερα να πληρώνεσαι από δικό σου λιμάνι. Παρά από ξένα. Άκου να πω ένα σχόλιο που μου φίλε. Είναι αλητία. Εγώ και εγώ συμφωνώ. Είναι αλητία το μήνυμα. Όχι, δεν είναι καθόλου αλητία. Λέει 100% την πραγματικότητα. Σε το λιμάνι δικό σου αυτό. Δικό μας είναι. Ακριβώς αυτό, φίλε. Το 17,5%. Δες λοιπόν στο δικό μας το λιμάνι εδώ πέρα πόσο έχει ο δικό σου που υπερασπίζει συνεχώς και γράφεις δεύτερη φορά το καλύτερα με ήττα. Όπως γουστάρει το γράφει. Να ξέρεις, γιατί το γράφεις δεύτερη φορά. Το είδα, δεν λέω το λοιπόν. Για να είναι κάτι μπορεί να το θυμίζει και κάποια ήττα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δεν την είχε ποτέ ποδοσφαιρικά φέτος. Σου λέει κάτι να το γράψω με ήττα. Λοιπόν, πώς δεν είχες. Πάρα πολλές είχες. Ήττες. Και στην Ευρώπη και στο κύπελο. Εδώ, Ελλάδα. Καλύτερα λοιπόν να λες το δικό στο λιμάνι. Αυτό ναι. Ακριβώς λέω εγώ. Εσείς τόσα χρόνια από το δικό σου στο λιμάνι πληρώνεστε εκεί στον Πειραιά. 100 εκατομμύρια λέει μέσα, λέει το Όπερ. Πώς γίνεται να μπει 100 εκατομμύρια κανάλι μέσα σε 6 μήνες, φίλε. Πόσα παίρνει, φίλε, ο Καλημέρης και η τέτοια. Έλα. Α, μικρό. Μίλα, χρειάζεται στο μικρόφωνο. Καλά, μικρό ποσό, μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, αδέρφια, όποιος θέλει καλή. Έτσι, όποιος θέλει καλή τηλεφωνικά, 2310-287-888. Και τα έργα το χαρακτηρίζει να σκουπίδια και τέτοια, ρε φίλε, η Βρετανία γενικά. Από κινητό, ποιο έπρεπε. Του Oscar Wilde. Α, ναι. Ο Χέρις, κάτσε καλά. Μεγάλο. Δες την Παναγιώτη, τελευταία ταινία πάθη σόκαση. Ποια. Στην είπα. Που ταινιά στο φεστιβάλ. Τώρα ρε εσύ κόλλησα. Άστο, ταινιάρα, άστο. Ναι. Θα πάρεις τα βουνά κανονικά. Άψη. Χίλια μπράβο στον Όζι Όσμπορν. Το είδα αυτό και χθες, ας πούμε. Κάπου το διάβασα, το άκουσα, δεν θυμάμαι. Ότι θα παίξει, θα είναι στην ουσία στην νέα ταινία με τα Trolls, στο Trolls World Tour. Θα δώσει το σάικό του, ας πούμε, κάνοντας μία φωνή του τύπου του βασιλιά Thrash, ο οποίος είναι πρωτοστατή στο να εξαλειφθούν όλα τα άλλα τα είδη μουσικής από τον κόσμο των Trolls. Εννοείται. Τώρα μας δίνει κίνητρο να δούμε τα Trolls. Πώς δεν εμφανίστηκε κάποιο βιντεάκι, κάποια φωτογραφία, ρε φίλε, με ACDC στο γάμο του Ράμος. Μου κάνει εντύπωση.
Πήγανε, παίξαν τελικά. Παίξαν, ναι. Τι να σου πω, αυτό είπα και στα κανάλια. Ναι, τι να σου πω. Τι να σου πω. Τώρα εκτός να μπήκανε φίλοι και είπανε τρία τραγούδια έτσι. Μπαμ, μπαμ και να φύγανε. Τι να σου πω. Τι. Ναι. Μήπως δεν θέλανε, ήταν στο όρο στο συμβόλαιο να μην υπάρχουν φωτογραφίες από το γάμο με αυτούς. Ναι. Πολλά παίζουνε. Δεν ξέρω, ρε Σωτήρη. Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δώσε και ένα χορηγό. Γραμμή, πάμε γραμμή. Καλημέρα. 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 Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ. 11 λεπτά είμαι στη γραμμή. Α, ναι, δεν το κατάλαβα εγώ. Ναι, 11 λεπτά είμαι στη γραμμή. Δεν το κατάλαβα, ζητάμε συγγνώμη. Συγγνώμη, εμείς. Καλείτε. Γιατί να καλέσουμε για να περιμένουμε. Συγγνώμη, αγόρι μου. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ. Στοϊκά, πιο λίγη ώρα περιμένει. Εννοείται, τώρα έτσι που τα έχει οργανώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Κώστας από πρώην Σοβιετική Ένωση. Σακάλια σας βλέπω. Ειδικά εσύ, Μάριε, σπίρτο. 100 φορές είπες πάρτε τηλέφωνο, αλλά υπάρχει γραμμή και περιμένει και εσύ κάνεις το χαρταϊκό πετάκι. Εντάξει, ούτε εγώ. Έλα, πάμε τώρα. Άντε κότσο. Έλα. Άλλα τα γόρι μου. Κύριος Σαλτίδης εκεί είναι. Εδώ είναι, βέβαια. Λοιπόν, άμα είναι να ψάξουμε για το τι έχει κάνει ο καθένας ο μεγαλομέτοχος. Άλλος φαίνεται μεγαλομέτωχος, άλλος δεν φαίνεται μεγαλομέτωχος. Ναι. Λοιπόν, άμα είναι μισό. Αυτό συμφέρει εσένα που είπες. Μισό λεπτό. 11 λεπτά περιμένω. Ναι, απλά επειδή είπες κάτι. Να σε προστατεύσω λίγο, Κώστα μου. Κώστα, να σε προστατεύσω. Ποιος είναι μεγαλομέτωχος στον ΠΑΟΚ. Πρόσεξε. Δίδυμος είμαι και δεν χρειάζεται να προστατέψει. Ξέρω, έξυπνος είμαι. Μπράβο. Πες μου λίγο. Επειδή είπες ότι άλλος φαίνεται μεγαλομέτωχος και άλλος είναι. Που ανήκει πού. Όχι. Πού ανήκει. Όχι. Οι μετοχές είναι στον Γιώργη. Όπως ο Καρυπίδαρος. Όπως ο Καρυπίδαρος έχει την Ειρήνη, ο Ιβάναρος έχει τον Γιώργο. Την Ειρήνη όμως. Το ίδιο πράγμα έχουν κάνει. Μα να δούμε τις φωτογραφίες στην Ειρήνη. Εμείς το δικό σας δεν το ξέρουμε, δεν τον έχουμε δει. Ποιο είναι δικό μας δεν την έχει. Ειρήνη, την τον Ειρήνη. Τον δεύτερο, αυτόν που είναι γραμμένος. Ποιο είναι την Ειρήνη. Την Ειρήνη Σκλήβα, πια. Εγώ δεν το είναι μεγαλομέτωχος. Λοιπόν, η αδερφή του ρε είναι μεγαλομέτωχος. Λοιπόν, άμα τα είχε κάνει αυτά ο Ιβάν, αυτά που έχουν. Μα το ίδιο, έχει κάνει. Το ίδιο έχει κάνει. Έχει το γιο. Ο πόλεμος που δέχεται ποιος? Από παντού και η οικογένεια του Ιβάν και ο ποιος πόλεμος, δεν τροπολογία στη Βουλή για χάρη εκατομμύρια. Ποια τροπολογία. Στα site, δες τα site και διάβασε. Όπως εσύ ο Σάκ. Εσύ καταρχήν, τουλάχιστον ο Ιβάν έχει τα δικά του μέσα και πολεμάει. Ο Καρυπίδης πολεμάει μόνος του. Ένα μέσο έχει. Ένα προς 100 μιλάς εσύ. Γιατί και εσείς και τα δικά σας τα μέσα, εσείς είστε εδώ πέρα, εδώ πέρα γενίτσαροι. Γιατί αυτοί κάτω. Τι, δεν κατάλαβα. Γενίτσαροι, τι εννοείς είμαστε γενίτσαροι. Μισό λεπτό. Τι εννοείς είμαστε γενίτσαροι. Δηλαδή, αν δεν είμαστε με τον ΠΑΟΚ, είμαστε γενίτσαροι. Γενίτσαροι είστε εσείς που ενωθήκατε και πήγατε και σηκώσατε πανό υπέρ του Ολυμπιακού. Εγώ πανό δεν σήκωσα. Εγώ Ολυμπιακό στην ΕΠΑΕ δεν ψήφισα. Ο παίχτης εχθές κόκκινη φανέλα φόρουσε στην παρουσίαση, τον είδες. Και αυτός. Πώς δεν έβαλε το Ολυμπιακό, ρε φίλε. Μην μπερδευτείτε με τον Πούλμαν. Και να βάλετε. Και ναι, αλλά στην άφηξη είχε όλα μαύρο κίτρινο. Ήταν με άλλη ομάδα. Κάτσε. Έχετε αγαπηθεί τόσο πολύ. Κώστα. Μην το κάνεις. Κώστα, κάτσε με τους κλείσει ο Ολυμπιακός. Κάνε φιλικό 7 ώρα το πρωί και τρέχουν με τις άχνες άρμα πάλι. Άφηξε τον καράσκα. Θα το κάνουν τώρα. Εντάξει, α κάνουν. Κοίταξε, οτιδήποτε έχει. Έχουν πρόεδρο που ήταν στη Βέρεια, είναι Ολυμπιακό και είναι πρόεδρος στον Άρη, ρε φίλε. Δεν είναι πρόεδρος στον Άρη. Φαντάζεσαι να τα είχε κάνει ο Ιβάν αυτά και τα λέγαμε. Και να παίρνει ελεύθερο στον τον Ολυμπιακό, αλλά εγώ θα σας πω το εξής πράγμα. Από εδώ και πέρα, εκεί έχει δίπλα στο Παλατάκι, στο γήπεδο. Δεν μου λες, έχεις πάει ποτέ στο Παλατάκι, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ? Έχω πάει πριν από σένα. Ναι, πριν ακόμα μπουν οι δικέφαλοι, έχω πάει. Στο Final Four του Παναθηναϊκού. Στο κρατικό αυτό γήπεδο. Στο ιδιόκτητο γήπεδο της Πηλιάς. Ιδιόκτητο δεν είναι Παναθηναϊκό. Ιδιόκτητο είναι. Να πω κάτι. Άλλο ένα ψέμα που λες. Εκεί δίπλα στο γήπεδο έχει ένα μαγαζί που πουλάει τηλεσκόπια. Γιατί δεν σας φτάνει πλέον το κι άλλοι. Τηλεσκόπιο να πάρετε. Να πας στο πλανητάριο. Οι διαφορές του ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι για τηλεσκόπια. Και Ελλάδα. Και Ελλάδα τώρα που μπορείς. Και να δω πώς θα κελαϊδάς. Κότσο, σήμερα ήσουν ισοπεδωτικός. Και μετά τις 7 Ιουλίου. Και ξέρεις και τι άλλο. Άλλο. Ο αίτητος νταμπλούχος μπαμπάς. Ξανά δεν χρειάζεται μεταγραφές. Ναι. Θέλει προσθήκες, φίλε. Ο νταμπλούχος δεν είναι. Κάτσε, ο μπαμπάς, ο αίτητος. Κώστα, μην τα λες όπως θες.
Μας, από τέλη Μαΐου ακούω και διαβάζω τη φράση να μείνει ο κορμός. Να μείνει ο κορμός. Ο κορμός έχει γίνει. Γιατί ποιος έφυγε από τον κορμό. Ε, καλά τώρα, μην με τρελαίνει τώρα. Εσύ. Ο Καντουρί. Ο Βαδιστής. Κάνιας. Ο Κάνιας. Ο Σάκοφ. Ο Σάκοφ. Καλά, ρε, τι με ναρκωτικά παίρνετε εσείς, πάστε καλά. Άμα δεν τραυματισμό τον Μαουρίτσιο, δεν θα έπαιζε ο Σάκοφ. Ούτε ο Μαουρίτσιο θα παίζει. Ούτε ο Βιερίνια θα παίζει. Ο Κάνιας από τον Ιανουάριο δεν έπαιζε, φίλε. Τι λέτε τώρα. Ένας τεμπέλης ροχιμπλάνκος. Δεν έχει τέτοιο θέση λοιπόν, τον ΠΑΟ, κατάλαβες. Είπαμε, Παναγιώτη, για να κλείσω μαζί σου γιατί είσαι αδελφός, η άλλη είμαι, θα έλεγα τι είμαι. Λοιπόν. Ωραία. Ο αίτητος δαμπλούχος θέλει προστίκες. Έτσι, μπράβο. Καλά, δεν είναι αίτητος δαμπλούχος. Είναι αίτητος πρωταθλητής. Μη λέτε ψέματα ακόμα και σε αυτό. Και συνάμα δαμπλούχος. Έτσι. Ψέμα ακόμα και σε αυτό. Εντάξει. Την ώρα που μου το λέει ο Σωτήρης, ναι. Sky Meeting μήνυμα ναι. από τον Αριανό 472, δεν έπαιξαν τελικά οι ACD στο γάμο του Ράμος. Δηλαδή. Οι Europe έπαιξαν τελικά. Ορίστε. Ανατριχιάζω. Ά, θα ήθελα να είμαι. Σουβάζει. Ευχαριστούμε 472. Να είσαι καλά, παλικάρι. Στο γάμο του τέτοιο. Στο γάμο του Σέρχιο Ράμος. Πρέπει να πήρανε. Καλά, η Europe δεν είναι και τόσο ακριβή. Πάντως, σε ρεπορτάζ που έδειχνε, ρε παιδί μου, ξέρεις. Έξω από την εκκλησία και τον άλλο, αυτή που έλεγε, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Ναι. Έλεγε παίξα και η ACDC. Αλλά δεν ήξερε, κουτουρού ήταν αυτή. Εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, η Σουηδή Europe, έτσι, υπέροχη. Ο 164 επανέρχεται με νέο μήνυμα για τον Τσαλτίδη. Συμβουλή σου δίνω. Ακυρώστε τα φιλικά στην προετοιμασία. Τζάμπα θα πάνε. Έχετε πολλά όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Α, φιλικά δηλαδή. Ποιος αυτό εννοεί. Ο Τιγκινί, φίλε, που θα έφευγε το Γενάρη. Είπε, ξύπε. Τον είδα στην προετοιμασία του Άρη. Ναι. Τι έγινε τελικά. Τι να γίνει. Δεν έφυγε τελικά. Δεν είπαμε, ο Σιώπης. Ο Σιώπης θα μείνει. Έμεινε. Α, έμεινε και αυτός τελικά. Ναι, κάτσε μην φύγει. Ο Μπουρδολόγος 164 άλλα έλεγε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Δεν έλεγε ότι όχι, έχει πετάξει και τον Γενάρη και μάλιστα ότι πάει στον ΠΑΟΚ. Έπεσε έξω. Χτύπησε στην πόρτα και σου δείξε ο Καρυπίδαρος αυτό. Σιγάρε. Είπε θέλω την κοινή, πόσα θες και σου λέει τόσα. Κοίταξε, μην χτυπήσω και άλλη πόρτα και πήρα πάνω το διπλό. Θα πάρει ένα. Το τριπλό. Έτσι, μην χτυπήσω κι άλλη πόρτα και πάρει το διπλό. Άντε. Τέγε έχει τώρα. Ναι. Τέγε. Ο Φόξ, ο ταξιτζή, ναι. Θα το δούμε να οδηγάει. Σούρχεται. Θα το δώσει την καλλιτοπούλη, θα του μιλήσω. Να δω ποιο το μαρκάρι. Ο υπέργυρο που κράτησε στην άμυνα. Στα στόπερ. Πάντω νομίζω με τον Μπάχτη θα κάνει καλό δίδυμο. Γιατί και ο Βέλος τόσο καιρό έχει να παίξει. Ενώ ο Βιερίνη όταν γυρίσει θα έχει πιο πολύ. Δεν πειράζει. Ο Μαουρίσιο όταν γυρίσει. Ο Βέρμπλουμ όταν γυρίσει. Δεν παίρνει ένα παίκτη. Θα γυρίσουν, μη στεναχωριέστε. Κόπηκαν οι επιχορηγήσεις. Και πλέι-οφ έχουμε κακομοίρια. Κόπηκαν οι επιχορηγήσεις. Ξύπνα. Άσε που στόχος μου είναι να βρεθώ του χρόνου στο τελικό του πρωταθλητριού. Θα μπει στα πλέι-οφ. Αλλιώς να μην πάρω το αεροπλάνο και γυρίσουν. Πάλι. Μετά το δεύτερο ημιτελικό. Μετά το πακού τώρα άρχισε το UEFA. Άλλη παπάντζα άρχισε πάλι. Άλλη παπάντζα. Αρχιπαπάντζα ρε! Άκου, να μείνει ο τεμπέλης πάνω στην ομάδα. Play-off, θα πεις του χρόνου να παίξεις. Τα πουλείς στα διαρκείας. Τα πουλάς προκαταβολικά, θα μπεις στην πεντάδα. Α, εξάδα είναι, μπαίνεις. Εξάδα είναι. Είδες, τυχεροί είμαστε. Ούφα, να κουβιστήκαμε. Θα μπεις. Παπατζή, παπατζή. Πες λίγο ποιο είναι αμυντικό χαφ στην ομάδα σου. Πες μας και θα δουν όλοι. Ρε πες ποιος είναι. Στεναχωριές. Έχεις πουλήσει τους πάντες. Θα γυρίσουν όλοι. Ποιος είναι ο σεντερφόρ, ο Σιτέρσκι. Την κατάλληλη στιγμή θα γυρίσουν όλοι και τότε πάλι που τότε θα σου βγει η γλώσσα έξω φίλε. Μέχρι τότε θα παίζει με τον Όφη συνέχεια και την Κέρκυρα. Α, περίμενε γιατί ο Όφη μας τα άλλαξε τελευταία στιγμή. Λες τελικά δεν είναι δικό σας. Ενώ τα Γιάννη που ήταν μετά φύγαν και αυτοί. Μετά όμως μπορεί να μην ξαναγυρνούσαν. Στο 1-3 μια χαρά ήταν. Στο 1-3 μια χαρά. Γι' αυτό δεν μου δίνει το πέναλτι. Και έπειτα, ναι. Από το Γενάρη και έπειτα όφη. Α, άλλαξε. Ο Ταγιάννενα. Μπορούσα να σου πω. Αμελητά, μάλιστα. Ρίξαμε ομάδα μας δηλαδή τελευταία αγωνιστική. Σωτήρι, κλείνουμε. Πάντα. Α, ρίξαμε ομάδα. Κλείνουμε. Ρίξαμε ομάδα μας, λες, ναι. Κλείνουμε. Είσαι ένα καχέκτυπο του Ολυμπιακού. Όχι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει. Πρέπει να βάλει. Αντί για ένα στεφάνι πάνω από την κεφάλα του, να βάλει ένα δικέφαλο ετών. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό είσαι μπροστά στον Ολυμπιακό. Αυτό εδώ. Ένα κουνούπι. Ένα κουνούπι κάνει. Λοιπόν. Βρε μοσκίτο. Βρε ποδοσφαιρικό μοσκίτο. Μιλά για τον Πάο. Μοσκίτο. Ναι, ναι. Καλό, ωραίο. Φίλε, παιδιά, πάμε στο διάλειμμα με μπετονόκαρφο του 164 προς Τσάλτ. Εσύ που χτυπάς άνετα την πόρτα του, δεν το ρωτάς τι γίνεται με τα 800. Άλλη μια μπούρδα. Αμπούρδα είναι κι αυτή. Άλλη μια μπούρδα. Ενώ 100 εκατομμύρια δεν είναι. Μεταξύ σας θα τα λέτε. Ενώ θα διαβάσει τα 100 εκατομμύρια του Open, είναι. Το διάβασα αυτό, δεν το είπα. Το διάβασα. Έχει διαφορά. Τώρα παράγει. Και αυτό το διάβασε. Από πού? Τι? Να μα πει πηγή. Γιατί να γράψει πηγή. Κάπου το διάβασα. Τι είναι.
Μπουρδές. Ναι. Περίμενε λοιπόν να πω κάτι εγώ που είναι τσεκαρισμένο. Αγωγή λέει κάνει ο Ιβάν Σαββίδης στη Ροστόφ με 1,9 λεπτά για να ζητήσει 1,9 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία το 1,200 είναι προς αυξήσεις και πρόστιμα. Άντε. Δηλαδή αυτός εδώ στην Ελλάδα ζητάει να μην πληρώνει προς φυσικά, πρόστιμα. Φυσικά. Πλήρωσα 11 εκατομμύρια. Γιατί τα άλλα τα μας αυξήσουμε. Είναι... Εκεί ζητάει να του πληρωθούν προς αυξήσεις και πρόστιμα. Είναι ένας κούρκουλος του Ανατολικού Μπλοκ. Μια τροπολογία από τη ρωσική κυβέρνηση. Είναι ένας κούρκουλος του Ανατολικού Μπλοκ. Είναι μάγκας. Κατάλαβες. Η Ροστόφ δεν θα πληρώσει προς αυξήσεις και πρόστιμα. Δεν το συμφέρει να την πληρώσει ο Ιβάν. Ας πληρώσει. Ας πληρώσει. Δεν παίζει. Φίλε, δεν φίλε σε σκίζει. Σε σκίζει. Φυσικά ρε φίλε. Αποκτήθονται. Πού τα διάβασα αυτά. Η αλήθεια πάντα σας εκθέτει. Πού τα διάβασα στο All About Ροστόφ. Όχι διάβασες. Στο ΠΑΟΚ 24. Στο ΠΑΟΚ 24. Το γράφω αυτό. Καλά ρε Κόλκα. Ξύπνα ρε. Ξύπνα γράφει άλλα. Τελευταίο break. Τελευταίο break και επιστρέφω. Λοιπόν, παιδιά, μένουν 22-22,5 λεπτουδάκια. Θεωρώ ότι είναι αρκετά από τον χρόνο αυτού του κόσμου. Πρώτον, για να μας πετάξει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης κάτι από του Cypress Hill, ό,τι γουστάρει, το Insane in the Brain, το Throw Your TV in the Air, να το ορίστε. Αυτά είναι. Τι ωραίο πιανάκι, τι τρυφερό. Η πόσο ζωή παιδικό. Είναι μεγάλη, είτε κάνεις από αυτό είναι. Sample. So you wanna be a rock superstar with fast cars, fat girls. Λοιπόν, Cypress Hill, δύο μονές προσκλησούλες. Έλα τώρα που γυρίζει. 22,5 λεπτά μείναν, 22 μέχρι να το πω. FM κενό όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις live αποστολή στο 54-526. Μαζί με την αλυτοπαρέα του Send Dog και του Be Real, ο 12ος πίθηκος, ο Answer και ο Eversor. Αύριο βράδυ στο Fix Factory of Sound Open Air, σε λέω. Αποστολή στο 54-526. 54-526. Χάλασε η μπαταρία του Samsung, έσπασε η οθόνη από το χάγκο κινητό. Θέλεις θήκη για το πολύτιμο τάμπλετ σου, η λύση Yo! Repair Store. Με τρία καταστήματα, Βενιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Βασιλίσσης Όλος 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαλαμπράκη και στο repairstore.gr. Με μεγάλη μας συγκίνηση μας ακούει από την όχι και τόσο κοντινή Κρήτη. Βάμα. Ο Πέτρος, άρρωστος οπαδός της United, άρρωστος. Είναι και ΠΑΟΚ, απλά με τον ΠΑΟΚ ασχολείται. Με τον ΠΑΟΚ βλέπει τίτλους. Δυόμιση. Απλά με τον ΠΑΟΚ ασχολείται 2,5 λεπτά το μήνα. Λε. Με τη United ασχολείται περίπου 35 ώρες την ημέρα. Λέει το εξής ο Πέτρος. Το Σάββατο, Πέτρο, καταρχάς καλημέρα, αδερφέ. Να περνάς καλά, που ξέρω ότι περνάς καλά. Δεν χρειάζεται. Το ξέρω ότι περνάς καλά. Εννοείται. Αυτή είναι ζωή, ρε φίλε. Τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Σωτήρη. Με τέλη Οκτώβρη στην Κρήτη. Να κάνεις 7-7-7. Αυτό. Έρχεται εδώ και με 6 μήνες κάθεται. Αυτό. Έχει ούτε καν να δω. Έχει καρά από εκεί. Εντάξει. Μπα, δύσκολα. Πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει. Αλλά είναι και οι ώρες καλές, όχι. Εντάξει, εντάξει. Καθένας όπως θέλει. Το Σάββατο 29 Εκτού, το Σάββατο 29 Ιουνίου, στις 2 ώρα Αγγλίας, έχει συγκέντρωση παύλα διαμαρτυρία κατά των Glazers. Έξω από το Old Trafford. Μην γελάς, δε γελίε. Πούλα την ομάδα, ρε Αμερικάνε. Από πέρσι. Πούλα την ομάδα, ρε. Από εδώ και 1,5 χρόνο είναι αυτά. Την έκανε City. Ναι, την έκανε City. Λοιπόν, τα hashtag Glazer, Glazers Out και LUHG πρώτα trends στο Twitter. Μας ενημερώνει ο Πέτρος. Άρρωστος με τη United. Άρρωστος, πάμε γραμμή. Οπαδός της MUTV. Καλημέρα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα να λέτε, καλημέρα. Ναι. Ναι, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Εγώ είμαι. Ναι, 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 όνομα και μάτα. Νίκος οπαδός του ΠΑΟΚ. Νίκος οπαδός του ΠΑΟΚ, Νίκο Παλικάρι. Νίκο, αν θέλεις το λες αυτό, από ποια περιοχή, αν θέλεις. Προς Θεού, αν θέλεις. Από περιοχή, αν θέλεις. Πού μένεις, πού είσαι. Ανατολικά, Μπότσαρη. Ανατολικά, Μπότσαρη. Πάμε, Νίκο, ναι, από Μάρκο Μπότσαρη. Ωραίος, πάμε. Λοιπόν, φαινόμενο. Τι είπε ο... Άστον. Φαινόμενο. Αυτός είναι εντάξει τώρα, το Αγγλί Παπαδόπουλε. Ποιον πήρατε, τι κάνατε, δεν παίρνετε, δεν κάνατε, δεν ράνατε. Και όταν πάει διαφορά στους 5 πόντους, ξέρεις τα λέει. Εγώ τα έλεγα από το Σεπτέμβρη. Εγώ τα έλεγα από το Σεπτέμβρη. Έχεις δίκιο, ναι. Καλά, εντάξει, το κλασικό. Το κλασικό. Δεν πειράζει. Σταυροπόδιο εμείς. Λοιπόν. Θα κάνω μια στοιχομηθεία. Ναι. Το Χρήστα του Τσαλτίδη. Ωραία. Θα ψάξουμε να βρούμε τον τρίτο άνθρωπο. Κάτσε. Ο ένας είναι, περίμενε. Η στοιχομηθεία είναι. Ο ένας είναι ο Τσαλτίδης. Χρήστα του Τσαλτίδης, ναι. Ο άλλος είναι ο Καρυπίδης. Ο άλλος είναι ο Θ.Κ. Θόδωρος Καρυπίδης. Να λες Χ.Τ.Φ.Θ.Κ. Ναι. Άρα.
Και υπάρχει και ένα τρίτο άτομο, ωραία. Ναι. Υπάρχει την πόρτα Καρυπίδης του Προέδρου. Ο Τσαντίδης του Καρυπίδη. Ναι. Περίμενε, μισό λεπτό. Ναι. Να έρθει ο Χρήστατος. Μισό κλάσμα λίγο, Νικό, μισό κλάσμα, κάτσε. Βάλε ακουστικά. Κάτσε, έλα, ο Νίκος, ο παδός του ΠΑΟΚ, λέει: κάνει στιχομηθεία. Τρία άτομα. Ο ένας είναι ο Χρήστος Τσαλτίδης, ο άλλος ο Θεόδωρος Καρυπίδης και ο άλλος ένας τρίτος. Να τον βρούμε, λέει. Για πάμε. Θα τον βρούμε. Χτυπάει την πόρτα Τσαλτίδης. Ωραία, του Καρυπίδη. Ναι. Πω, λέει ο Καρυπίδης. Ποιος είναι. Λέει ο Τσαλτίδης, λέει ο Χρήστος είναι. Ο τρίτος λέει: ποιος είναι, ρε πρόεδρε. Ο Τσαλτίδης μου ρίχνει την πόρτα χτυπάει. Συνέχεια να βγούμε τώρα κάτι θέλει. Ποιος είναι ο τρίτος. Βαγγέλης. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Κριάδα λίγο, αλλά την άλλη. Εντάξει, δεν είμαι να σου πω κάτι. Ωραίο. Ο Καρπετόπουλος με τον Καρυπίδη τι σχέση έχει. Φυλάει ο Τσαλτίδης, μπορεί να το συνδέσει, α πούμε, λόγω αέρα. Καλά. Εντάξει, εδώ το καραπαπά μπορεί να πάρει και να μας λέει ελεύθερο τον άψε. Ελεύθερο τον άψε. Ελεύθερο τον άψε. Ακά δεν υπάρχει. Φιλέ, καλύτερα πάντως να παίρνω αυτούς που αφήνει ελεύθερος ο Ολυμπιακός παρά αυτούς που αφήνει ελεύθερος ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ξέρεις. Και η ΚΕΒ και οι διαιτητές. Γιατί εσύ μου λες για παίκτες πέραν τον Ολυμπιακό και εσύ έχεις μαζέψει όλους τους διαιτητές που έβριζες, ότι ο Ολυμπιακός τους ελέγχει. Ο Ολυμπιακός τους ελέγχει και συνεχίζει να τους ελέγχει. Α, ναι, εντάξει. Και συνεχίζει να τους ελέγχει. Ναι. Είναι σαν το τέτοιο. Δεν κυβερνάει. Παρά τις φαγές που δεχτήκαμε πέρσι. Βρε, θα πάρεις και εσύ κάτι από τον Κυριακό. Κανονίζει το αφεντικό, κανονίζει ο μπαμπάς. Θα πάρεις το κοκαλάκι. Ναι, εντάξει, το 8 ήλιο θα πάρεις το κοκαλάκι. Ακόμα και αυτό με τον μπαμπά, αντιγραφή από τον Αριανό το έχεις κάνει. Σιγά, μωρέ. Το ξέρεις το σύνθημα. Ποιο ρε, για ποιο με πεις ρε, για τον Γκάλι. Για τον Γκάλι το σκέφτηκες εσύ, μπράβο, ορθώς το σκέφτηκες. Από και μετά, το σύνθημα ρε φίλε. Με μπαμπά, ο Αριανός έχει βγάλει σύνθημα. Ποιος έβγαλε πρώτο σύνθημα με μπαμπά, εσύ ή ο Άρης. Βρε, να ασχοληθώ παδικά τώρα με συνθήματα. Ποιος έβγαλε, βρε αγόρι μου, πρώτος με μπαμπά που το λες και γελάς, ποιος το έβγαλε. Οπαδικά. Δεν ασχοληθώ τώρα με μια ομάδα που ήρθε πρώτη φορά στην Τούμπα το 1991. Δεν τώρα, άστο, παδικά, άστο τώρα. Τι λέει. Πρώτη φορά στην Τούμπα το 1991. Φιλέ, πότε γεννήθηκες, το 92. Το 92 γεννήθηκες. Εγώ το 85. Ωραία, μάθε λίγο την ιστορία και ξαναπάρε. Πάρε τηλέφωνο κανένα πιο παλιό. Πάρε τον στρατηγό που λέει ο Τσατσαρός, τον στρατηγό και ρώτα τον. Ερχόντουσαν οι Αριανοί πριν. Ρώτασε και εσύ το πρωτοπαλί καρό σου που γινούσε και έλεγε ραδιοφωνικά στον αέρα ότι μέχρι να πάμε στην Τούμπα. Και ρώτα και την original τι εξήγηματα έχει κλέψει. Ρώτα τον Παπαδόπουλα. Τον Παπαδόπουλα ρώτα. Πότε ήρθαν οι Αριανοί οι Παπαδόπουλα. Ερχόντουσαν παλιά. Το 65, 60, το 60. Άλλες εποχές λες. Εντάξει, ρε φίλε. Αυτό γιατί λέει άλλες εποχές. Λέει οργανωμένα και τα λοιπά. Αλλά τα ξέρει τώρα. Α κάνει το δεν καταλαβαίνει. Α κάνει πω δεν καταλαβαίνει. Είναι τέτοιο. Κυριακή τώρα και εμεί τα γήπεδα έφυγε το πιούλ τη Αρκούδα και πήγατε για σύνθημα ο Άρη Ευρύ γι' αυτό και ξεχωρίζει. Άστο ρε Χρυσά. Τώρα, άστα παδικά, αλλά σε λίγο κόλκα. Θα μην βγάζουμε τις μετρήσεις μου τώρα παδικά. Ναι. Οι μετρήσεις από πού βγαίνουν, από το Βαξεβάνι, από τη Βόπα Παπανάκης που έβγαζε το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κερδίσει ευρωεκλογές. Τέτοιες μετρήσεις. Γιατί οι κανονικές μετρήσεις δεν βγαίνουν έτσι. Οι κανονικές λένε 60% στη Θεσσαλονίκη Άρης. Ναι, αλλά τη γλώσσα βγάζει η ΕΡΤ να μας λείψει για να πάρει το κοκαλάκι. Δεν λέει η ΕΡΤ. Όχι η ΕΡΤ, φίλε. Αφού είσαι τόσο μάγκας, περίμενε 7 Ιουλίου να πάρεις με τη νέα κυβέρνηση. Να πάρεις αυτό. 11 εκατομμύρια θα πάρω από την ΕΡΤ. Οι μετρήσεις σας έχουν στις λοιπές ομάδες. Το καταλαβαίνεις. Μια μπούρδα είπες πάλι. Οι λοιπές ομάδες. Ή θα μιλάμε σοβαρά ή θα λες μπούρδες. Σοβαρότατα. Πρώτο σε τηλεθέαση. Πρώτο σε τηλεθέαση, πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Άντε, γεια. Κατάλαβες, Νίκο, να μιλάμε σοβαρά. Η Θεσσαλονίκη είναι Άρης. Και όταν λες συνθήματα για μπαμπάδες, να λες ότι ο Αριανός πρώτος φώναξε. Ο Αριανός φώναξε για παράδειγμα. Οι αξίδες φώναξαν πρώτοι. Τρελαίνε με μαζί σου. Εκάρα να στέλνουμε, το πήρατε και εσείς το φωνάξατε, ρε φίλε. Τι σημαίνει ότι είσαι αντιγραφή της original. Δεν έγραψε. Το συγκεκριμένο, ναι. Τέλος. Πάμε επόμενη γραμμή. Χρήστο, επόμενη. Περιμένω άλλη γραμμή. Αυτό το αντέγραψα, ναι. Όπως εσύ αντιγράφεις τα πάντα και τον άλλο. Πάμε, επόμενη. Πάει ο Αριανός. Περίμενε. Όχι, με επόμενη. Να περιμένει. 11 λεπτά τον άφησε τον Κώστα να περιμένει. Λοιπόν. Πάει ο Αριανός, ανάβει πυρσού στην παραλία κατά μήκος, περνάνε δύο χρόνια που το κάνουνε. Το ίδιο. Πάει ο Αριανός στα κάστρα, ανάβει πυρσού, περνάνε δύο χρόνια που το κάνουνε. Με την ίδια λογική, ρε φίλα, μην καταλάβει. Άντε βρε copy paste. Άντε βρε copy paste. Ωραίο, πάμε επόμενη γραμμή. Copy paste που λέει και ο πρώην διαιτητής στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς το λένε, ο Κωνσταντινέας. Copy paste. Πάμε επόμενη γραμμή. Περιμένουν δύο παιδιά, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, αδερφέ, ο Ιντρικαδόρος από το Άρη. Ιντρικαδόρος, λοιπόν. Εσείς το σύνθημα, κύριε, το ξέρετε. Άρης, με τον μπαμπά και τον Αριανό. Εγώ,
Εντάξει, τα συστήματα δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά αυτό που έχω να πω ναι, είναι το εξής. Ναι, κυρία μου. Πείτε τα εσείς. 7 θύρα, 8 θύρα μάλιστα. Ήταν κλεισμένοι για τους Αριανούς και ήταν γεμάτες όταν πήγαινα εγώ στο γήπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα αυτό. Ένα δεύτερον. Τώρα θα αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Το οποίο το άκουσα χθες, ξέρω εγώ, προχθές πότε ήταν. Ναι, 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 ναι. Και θέλω να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Είναι το θέμα του Κλιγκόπουλου. Ναι. Λοιπόν, δεν ρωτάω τον κύριο Τσαλτίδη, διότι αυτός είναι προπαγανδιστής. Ρωτάω τον κύριο Μαλιαρό, δημοσιογράφο του Ηρακλή, και τον κύριο Ταξιτζή, δημοσιογράφο του ΠΑΟ, πόσο θα δίνατε εσείς για να πάρετε τον Κλιγκόπουλο. Αυτή τη στιγμή τώρα? Και τότε, τότε που πουλήθηκε. Τι να πω ρε φίλε, πάρα από τρομακτικά μικρό ποσό. 10.000. Ναι. Ωραία, εντάξει. Ο κύριος Παοξής... 10.000. Ωραία. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται ο πρόεδρός μου και κατορθώνει να τον πουλήσει 300.000, εγώ είμαι 1.000 φορές ευχαριστημένο. Έχω πρόεδρο, ο οποίος είναι ποπιάστης. Μπράβο. Όχι, αυτό ισχύει μόνο όταν ο ΠΑΟΚ πουλάει 2 εκατομμύρια το μελίσι στον Παναθηναϊκό. Τότε ισχύει. Τότε ισχύει. Με μπόνους τα γιαούρτια και τα τέτοια, που δεν είναι και άριστον τα γιαούρτια που είχε τότε. Μια άλλη ερώτηση. Ναι. Όταν πάω εγώ και παίρνω το σιόπι χωρίς να πληρώσω τίποτα για το Μαρτίνες, να μην πω μπράβο στον πρόεδρό μου, την προεδράρα μου, ο οποίος με τη μαγιά του πάει και τους παίρνει. Και γιατί να πω εγώ μπράβο στον πρόεδρό μου, ο οποίος πάει και δίνει σε παίχτες, ξέρω εγώ, Χατσερίδη 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Γιατί να πω μπράβο σε αυτόν τον πρόεδρο, να μην πω τον άλλο τον πρόεδρο. Έχεις δίκιο. Ναι. Οποίος, έχω δίκιο. Ναι, ναι, τι άλλο μόνο. Εντάξει, περιμένω, μου πεις τι. Πάτε, μίλατε. Σας τον τοίχο. Τι μέσα στον τοίχο, ρε, έδωσε 1,5 εκατομμύριο για να κάνει πλάκα ο γιος του, ρε, φιλότου. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Θα πιστεύεις αυτό με το Κλιγκόπουλο 300.000 πλάκα μας κάνει. Πλάκα για να κάνει πλάκα ο γιος του, αλλά στην αρχή και στην ενδεκάδα τον έβαλες. Το πιάσαν κορόιδο ρε φίλε. Και στην ενδεκάδα τον έβαλες. Το πιάσαν κορόιδο ρε φίλε. Και στην ενδεκάδα. Άρα πες μας ότι το Λουτσέσκου του λένε τι να βάλει. Το πιάσαν κορόιδο ρε φίλε. Όχι, αφού δεν ήταν καλός. Αλλά ο Ιβάν που ήταν κορόιδο πήρε το πρωτάθλημα. Αφού δεν ήταν καλός γιατί δεν έπαιζε. Κάτσε εσύ παίξε έλεμε σου. Καλά το είπες. Ο Ιβάν τα πήρε. Λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο. Όλα τα πήρε ο Ιβάν. Έλα, έχουμε κι άλλο. Άντε γρήγορα. Να πω και ένα τελευταίο να κλείσω. Ναι. Ναι, οκ. Θέλετε να σας πω τι έκανα όταν έγινε ο σεισμός. Ναι, το θέλουμε αυτό, ναι, ναι, ναι. Okay, ναι. Λοιπόν, ήταν, δεν ξέρω αν ήταν παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό. Παγκόσμιο ήταν. Έβλεπα ποδόσφαιρο, είχα τα πόδια μαπλωμένα, είχα κάνει το ντουζ μου, είχα τα πόδια μαπλωμένα. Έβλεπα ποδόσφαιρο και νομίζω ότι έπαιζε η Αυστρία εκεί την ώρα. Δεν είμαι σίγουρος. Γαλλία-Ιταλία είναι. Γαλλία-Ιταλία είναι το μάτσο. Okay, okay. Και την μπάλα την ώρα του σεισμού την έχει ο Καούζιο. Γαλλία-Ιταλία 1-0 με γκολ του Διτιέ Σίξ. Καούζιο. Okay. Λοιπόν, την ώρα του σεισμού, τη στιγμή του σεισμού την μπάλα την έχει ο Καούζιο. Ναι, αρχίζει να κουνάει. Μπράβο. Και δεν δίνω σημασία γιατί εκείνο τον καιρό έκαμνε σεισμούς και ήταν μικρής διάρκειας και εγώ είχα συνηθίσει δηλαδή. Οπότε ούτε έδωσα σημασία. Ναι. Ωραία. Αρχίζει έγινε τρικαδόρο γιατί περιμένει και άλλο. Περιμένουν άλλοι δύο. Έγινε παλικάρι μου. Έγινε ψυχούλα μου. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Άλλοι δύο περιμένουν. Να μιλήσουν οι άνθρωποι. Είναι παρά 10. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα παλικάρι. Θοδωρής. ΠΑΟΚ μαντσεστερικός. Έχω καιρό να σας πάρω παιδιά. Θοδωρής. ΠΑΟΚ και Man United. Ναι, ναι, ναι. Αδερφός είσαι αδερφός. Τι κάνετε, είστε καλά. Καλά, παλικάρι μου, καλά, Θοδωρή. Πάω και ποτέ. Και United, άστον. Το παραβλέπω. Ο United. Αν δηλαδή πει κάποιος Ηρακλής και Λίβερ που θα είναι αδερφός σου. Όχι. Ναι. Για πάμε, Θοδωρή. Έλα, μην το πειράζετε. Λοιπόν, αρκετά πικραμένος είναι. Βασικά είμαστε λόγω του ευρωπαϊκού της Λίβερπουλ. Άστο. Ναι. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Αυτό, όντως. Ναι. Βασικά, Μαρία, εγώ ήθελα να αλλάξω λίγο την κουβέντα. Ναι. Θα πάω τώρα Δευτέρα και θα κατέβω κάτω Αθήνα στην πλατεία Νερούκια του Alice in Chains. Για Alice in Chains ζηλεύω. Θα ήθελα να είμαι, ρε φίλε. Ναι, βέβαια, χωρίς Lane, οκ, okay, αλλά ήθελα να τους δω από πάντα. Θεός χωρέστον. Τι πηγαίνεις, με εκδρομή αυθημερών? Όχι, θα μείνω και εκεί πέρα. Κάνα δύο μέρες γιατί έχω και ρεπό, το συνδύασα έτσι να κάνω καμιά βόλτα. Τέλεια. Μπράβο, εκεί ωραία. Πέρα. Καλά να περάσεις, ναι, ρε. Καλά να περάσεις. Ναι. Και κάτι στο Τσαλτίδη έτσι για να τον πικάρω λίγο. Τσαλτίδη. Βασικά είναι εκεί, με ακούει. Ναι, ακούει, ναι. Ναι, εντάξει. Πολλά μπορείτε να λέτε για το λαό του ΠΑΟΚ, αλλά αυτό που έγινε στις 20 Δεκεμβρίου του 1981 που κάναμε κατάληψη στη θύρα 3 με τον Μάκη τον Μανάβη, δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα. Έτσι σας είπα ούτε να λέτε. Πρόκειται να το κάνει. Πώς είσαι εσύ? Φυσικά όχι, ήμουν μικρός. Άρα τι κατάληψη κάνατε, ρε φίλε?
Τι εννοείς την κατάληψη κάναμε. Τι εννοείς, που κάναμε κατάληψη, δεν τι κάνατε, για πες. Σας είχαμε δώσει μια άλλη θύρα. Σας είχαμε δώσει μια άλλη θύρα και μπήκατε εκεί. Η διοίκηση του Άρη τότε που στην ουσία κάνανε να μην πω τι κάνανε, δώσανε στους φιλοξενούμενους, άνοιξαν εκείνη τη θύρα. Δηλαδή αν εμένα του χρόνου στο πάω Κάρις έρθει ο Ιβάν και πει. Η φιλοξενία άλλη χρονιά έγινε αυτό τσαλτίδι. Περίμενε. Αυτό είναι το 85 επειδή έκανε αποχή, έκανε αποχή ο ΣΦΑΧ. Άλλη χρονιά λες εσύ. Εσύ λες το 85 που έκανε αποχή ο ΣΦΑΧ και εμείς πήραμε εισιτήριο για τη θύρα 3. Όντως κάναμε κερδίες. Το 81 τι έκανες δηλαδή. Έκανες άλλα γίνανε εκεί. Έλα τι τώρα. Έκανε, τώρα εντάξει, εντάξει. Δεν τα έχει ζήσει και παρόλα αυτά να παράγει την προπαγάνδα. Εσύ δεν λες το 80 ρε φίλε. Δεν υπήρχε πάνω. Τότε με την ίδια λογική σου πει ο άλλος. Έχει τα άλλα, υπάρχουν τέλος πάντων. Δεν υπάρχει τίποτα από άλλο. Είναι μια μπουρδα. Καλά, εντάξει. Είναι μια μπουρδα. Τι λέει τώρα. 2-1 με κούι, θα σου φέρω την ομάδα. Άσε τώρα. Άσε το 2-1 με κούι είναι το μάτς. Ναι, το μάτς, ναι. Το μάτς είναι. Έχασες κιόλας. Χάσαμε κιόλας. 2-1, ναι. Ναι, το μάτς είναι αυτό. Ναι, το μάτς είναι. Και για να μην λέτε το μάτς, επειδή φάγατε σφαλιάρα στο μάτς, είναι μια μπουρδα. Θα σου φέρω φωτογραφίες. Εντάξει, οκ. Γεια σου, έγινε. Μην αναπαράξεις ψευδείς ειδήσεις, φίλε. Φοδωρή αγόρι μου, να παράξεις φιλιά στους Alice in Chains. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα, Αντώνης Πάουκ. Άκου τι μας είπε. Συγγνώμη, Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνης Πάουκ. Καλημέρα, Αντώνη Παλικάρη μου. Καλημέρα. Με τη θύρα 3 έχουμε φάει 3 από τον Άρη. Είμαι Πάουκ. Έχουμε φάει 3. 3-0. 3-0, που ήρθε το κασιμάτι μπροστά. Λοιπόν, σαν θέση, σχετικά με το copy-paste. Ναι. Το 2011, Χάιντουκ Σπλίτ, μπες μέσα να δεις. Χάιντουκ Σπλίτ. Το 14, την εποχή που ήταν Β' Γ' Αθήνα και δεν θυμάμαι τι. Χάιντουκ Σπλίτ τι. Χάιντουκ Σπλίτ, το 2011, το λιμάνι που έχουν είναι Καστροϊδές, δέστο, ωραία, για να καταλάβεις. Το αντέγραψα εγώ λοιπόν, μου λες ότι χάει τους πλήκ. Δεν παίρνουνε, Χρυσάνθε. Ναι. Απλά στη Θεσσαλονίκη τα κάνω άλλες πρώτος. Τι να κάνω ρε φίλε, εσύ έκανες πρώτος 100 χρόνια, δεν έκανα εγώ. Τι να κάνω. Γιατί τώρα έκανε ρε, κάτι σε απολογίζει. Τι γιορτή θα κάναμε. Γιατί συγγνώμη, γιατί συγγνώμη, κάτι σε απολογίζει. Περίμενε. Περίμενε. Γιατί έκανε τώρα, γιατί έφτασε τώρα 100 χρόνια. Όχι, αυτό σου λέει. Όταν εσύ το κάνει ροζίνα τότε και στου 100 χρόνια το ξέρει αυτό. Εκεί το κάνει πρώτη φορά. Τι θα πει πρώτη φορά, ποιο το έκανε πρώτο και ποιο το έκανε δεύτερο. Άσε να λέει τι αλήθειε. Πρώτη φορά το έκανε ή τέλο. Εσύ το έχεις πάρει από κάπου αλλού. Αυτό σου λέω ότι τα ωραία πράγματα αντιγράφονται. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Καλά, εσύ το έλεγες από κάπου αλλού. Σωστά το λες. Έτυχες να έχεις το 14% σου χρόνια και το έκανες εκεί. Γιατί και η Χάιντουκ το έκανε για τα δικά της 100 χρόνια. Πολύ ωραία. Μπράβο. Πιστεύω να καταλαβαίνεις τι λέω. Καταλαβαίνω. Σας χαιρετώ. Γεια σας παιδιά. Καλημέρα Αντώνη. Χαίρομαι όμως που είπες ότι εσύ το αντέγραψες από μένα. Εγώ το αντέγραψα λοιπόν από τη Χάιντουκ και εσύ από μένα. Ωραία. Ωραία. Επόμενη, υπάρχει γραμμή Χρήστο. Δεν υπάρχει. Χαρά είναι. Μην καλείτε. Αυτό πάει λίγο μπροστά, ε. Δεν πάει, μια χαρά είναι. Εντάξει, ωραία. Εσύ πας πίσω πάντα. Χρυσάνθε, αν είσαι εδώ πέρα για, για την κόρη του Γιώργου Τσελγκαρίδη, του ανθρώπου, Θεός χωρέστον. Τι να κάνει. Θα πεις. Ένα καλό λόγο για το Λαμπαουτάρης. Πώς είναι η κοπέλα, ρε. Η Ρεβέκα. Η Ρεβέκα, ναι. Η Ρεβέκα. Έγραψε το Λαμπαουτάρης. Να είναι καλά η κοπέλα. Ρεβέκα Τσελγκαρίδου είναι η κόρη του Γιώργου Τσελγκαρίδη, του ανθρώπου που έφερε τον Νίκο Γκάλη στον Άρη. Ευχαριστούμε όλους σας για την αγάπη σας στο πρόσωπο του πατέρα μου. Σίγουρα θα είναι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τη χαρά που έδωσε στον κόσμο του Άρη. Να είστε όλοι γεροί. Πού το είπε αυτό, Μάρια? Ρεβέκα, καλημέρα. Πού το είπε αυτό, στο Λαμπάτο Άρης. Μπράβο, Μάρια. Πες το. Ναι, στο Λαμπάτο Άρης. Και στο ξεκίνημα το είπα. Εδώ, αυτό είναι παιχνίδι. Δεν ξέρω. Ωραία. Ένα-δύο μηνυματάκια νομίζω υπάρχουν για να κλείσουμε και να βγάλουμε και τους νικητές. Να έχω χορηγούς, Μάρια, δύο χορηγούς να διαβάσω. Λοιπόν. Να το. 501. Τέσσερα μηνύματα έχουμε. 501. Χρύσανθε. Σκάνδαλο με τη Ροστόφ. Εγώ στη θέση σου θα πήγαινα Ρωσία και θα τους πρότεινα να πάρουν το αφημί της ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ ΛΕΝΙΝΓΡΑΝΤ. Να δει ο Ιβάν. Καλό. Καλό. Ο 164. Εμείς δεν είχαμε θύρα στο Χαριλάου. Κάναμε χώρο μόνοι μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο 164. Προφανώς είναι από αυτούς που δεν ξαναήρθαν γιατί δεν βλέπανε καλά. Αυτοί που κάναν χώρο μόνοι τους δεν ερχόντουσαν γιατί δεν ήταν καλή ορατότητα. Πάντως οι Κύπροι, πώς θα έρθουν 1500 άνθρωποι από τους Κύπρους, πώς θα βλέπουν. Επειδή είσαι πάλι παραπληροφόρηση. Θα πάτε πίσω, θα τους πάρετε άλλο. Δεν θα έρθουν 1500 μαζί. Μη λες ό,τι μπουρδα ακούς, την αναπαράγει. 1500 Αριανοί θα πάνε. Θα πάνε κοινέ. Μάλιστα. Στην 4 θα έρθουν 1200 μάρες. 1700 θα πάρετε εσείς. 1200, 1500 μάρες. Μην λες μπουρδες για να καλύψεις άλλες μπουρδες. Για 300 άτομα. Άρα έτσι ωραία θα βλέπουν οι μισοί. 1330 είναι τα καρεκλάκια που έχει εγκρίνει η UEFA, Μάριε, και βλέπουν τα 1200 κανονικότατα. Οι μπουρδες και η προπαγάνδα. Οι μπουρδες και η προπαγάνδα
τρώνε τη σφαλιάρα του όταν έρχονται τη City οι οπαδοί, τη Γιαγκελόνια, τη Ατλέτικο. Κάτι βλέπουν κανονικά. Ήταν λίγο περίεργη η Γιαγκελόνια. Αυτή έτσι ήταν πιωμένη, δεν βλέπα καλά. Είναι από την προπαγάνδα τυφλή. Τη Γιαγκελόνια δεν βλέπα καλά, ήταν λίγο πιωμένη. Τη Γιαγκελόνια. Τη Γιαγκελόνια δεν βλέπα καλά και από το ξύλο που φάγανε. Γιατί ήρθαν με κάτι λοστάρια, με κάτι τέτοια. Νόμιζαν ήταν να παίξουν πόλεμο. 123, σοφό μήνυμα του Αριανού 123. Όταν πάω και παίρνω το Σιώπη, είμαι β' ομάδα του Ολυμπιακού. Εσείς που θέλετε τον Ματέο, τι είστε, β' ομάδα του Άρη. Εμείς να αγοράσουμε όποτε θέλουμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Και 8-24, πας Γιάννενα και Τσέλσι, όλα μπλε. Κώστας, Κώστα περιμένω. Είναι πολύ ανησυχητικό επίθετο. Ότι έβαλε πας Γιάννενα και Τσέλσι και πλέον δεν βάζει Ηρακλής. Με συγκινείς, πας Γιάννα. Το παιδί είναι πας Γιάννα και Τσέλσι. Είναι Γιαννιώτης, προφανώς είναι Γιάννα και Τσέλσι ο άνθρωπος. Δεν έβαλε Ηρακλής. Μάρια. Δεν το κατάλαβα. Είναι η 478η εκπομπή που δεν μιλάς για Ηρακλή. Δεν πειράζει. Θα μιλήσω, να, όταν, θα μιλήσω όταν πάνε όλα καλά. Μάρια, δεν θα πάνε όλα καλά. Όταν πάνε όλα καλά. Γιατί η σιωπή σου έχει οδηγήσει μεγάλος, στο να πάνε όλα καλά. Μεγάλος Θόδωρος Δρακόπουλος, εψέ. Πολύ ωραία παρουσία και μπράβο στον Λίμπερο, μπράβο στο που Λίμπερο. Ήταν το μόνο ραδιόφωνο που είχε ζωντανά την συνέντευξη του Θόδωρη Δρακόπουλου. Και να πάρετε το βιβλίο όλοι σας, όσοι αγαπάτε τον μπάσκετ, θα το πάρω. Κούτρα. Του Αλέξανδρου Οικονομίδη, η ιστορία του μπάσκετ του Ηρακλή. Παναγιώτη, πάρτο, θα έχει τρελά πράγματα μέσα. Το πάρω. Αρχείο φωτογραφικό υπερσπάνιο, που σημαίνει ότι δεν θα έχει Ηρακλή μέσα μόνο. Κούση, μην τη δώσει κούτρα στο Ηρακλή. Ηρακλή ΠΑΟΚ του 30. Θα μου δώσει πληροφορίε, θα το πάρω. Βιβλιάρα είναι. Βιβλιάρα. Με τρελά. Πάλι κούτρα θα πάρει. Ούτε καν το ξέρω. Το βιβλίο του μπάσκετ του ΠΑΟΚ 35-40 ευρώ το πλήρωσε. Κούτρα. 40. Ψέματα. Που τι μισέ φωτογραφίε έχω. Ψέματα. Ψεύτης και εσύ. Απόλλωνος 18 κάτω του Τούμπα, τι βρίσκουμε στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr. Χα, injection service. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού. Τσίψη και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Ρούμεν Κόλλες. Ρούμεν. Χα, Βαθύλακο Θεσσαλονίκη. Χα. Τηλέφωνο 2310-719-229 και στο rumen.gr. Υγρασία, ξέχασέ την. Ζέστη, ξέχασέ την. Αυτά μόνο με Ρούμεν Κόλλες. Η κατασκευαστική δύναμη, power δηλαδή, με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Δηλαδή έχοντας πάρει το βιβλίο της ιστορίας του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ναι. Έχω πάρει ταυτόχρονα και την ιστορία του μπάσκετ του Άρη και τα πρωταθλήματά του. Ναι, έτσι. Φαπ. Ναι, παίρνεις και διαβάζεις όλο Άρη μέσα. Το βιβλίο είναι 19 σελίδες. Όχι, ρε. 19 έχει ΠΑΟΚ και 50 έχει Άρη που κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Να σέβεσαι, φίλε. Σέβομαι πάντα. Σέβομαι πάντα. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε, ξέρει πολύ καλά ο Μάριος, αν σέβομαι ή όχι, έτσι, την οποιαδήποτε ομάδα. Okay. Το ξέρω, όχι. Δεν είναι σχολιάζουμε. Πόσα χρόνια έχει περάσει τον τελικό του 2003? Απρίλιο, Μάιο. Τι Μάιο, βρε, καθυστερημένα. 12 Μάιο. 17 Μάιο. Έχει παρέλθει το αυτόφορο. Για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Έλα, μπορεί, με βάση τον αθλητικό νόμο. Μαζεύουμε τέτοιο. Μαζεύουμε μπουκαλάκι. Το ότι δεν σε έχουν συλλάβει για εκείνο εκεί, φίλε. Γιατί? Ειλικρινά, δεν υπάρχει εισαγγελέα. Μπορεί να γίνει μια αναψηλάφιση. Πανηγύρισε ένα γκολ τη ομάδα. Να μην γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ άλλο μπήκε εσύ με εισιτήριο, ρε φίλε, φωτιπή από εφημερίδα. Εγώ φταίω. Όπω 15.000 η μισή δική σα. Φωτοτυπία είχε ο άλλο. Λοιπόν, αδέρφια, μια ανάσα. Γεια σου, να πάρουμε. Κακατσόπεδο. Να βγάλουμε του νικητέ. Χρήστο Κιώση, δώσε μια ανάσα παλικάρι μου για να του βγάλουμε εδώ πέρα. Κώστα δεν θα επίφθαινε συμμετοχή προφανώς στη Θερσέπτο 24 που λες πας Γιάννα και Τσέλσι. Λοιπόν, νικητές, Cypress Hill πηγαίνουν αύριο το βράδυ στο Fix Factory of Sound Open Air E. Μιχάλης Τζιόλας και Φώτης Μάνος. Επαναλαμβάνω αντιστρόφως, Φώτης Μάνος και Μιχάλης Τζιόλας πηγαίνουν στο Cypress Hill. Παιδιά, την Δευτέρα είναι κάτι παραπάνω από πολύ πιθανό να δίνουμε προσκλήσεις για το live της ορχήστρας Βασίλης Τσιτσάνης με Δήμητρα Γαλάνη, χιλιοαγαπημένη Δήμητρα Γαλάνη και με αγαπημένη Νατάσα Μποφίλιου. Δεν λέω 100%, αλλά λέω 80%. Ευχαριστούμε Σωτήρη Δασκαλάκη που ήταν σήμερα μαζί μας για περίπου για 2 ώρες παρά 10 λεπτά και Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας τα τελευταία 10 λεπτουδάκια. Να έχετε όλοι ένα bloody rocking weekend. Εγώ φεύγω σφαίρα για πιπερών. Γεωργίου Παπανδρέου 25, πρώην Ανθέων. Έτσι, και για μένα πάντα ήταν, είναι και θα είναι Ανθέων. Σύγχρονο μαγειρίο που πραγματικά ζωγραφίζει τα καλύτερα φαγητά από τις 11.30 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Πιπερών, τέλος. Αδέρφια, πάμε.